Παιδιά, μας πέταξε λίγο έξω. Τώρα δεν ξέρω λόγω χρόνου. Ξαναβάζουμε μέσα τώρα Κάκαρη, Θάνο. Μισό λεπτό, παιδιά, γιατί μας πέταξε έξω τώρα. Μισό λεπτό να βάλω Κάκαρης. Ο Κουκ μπαίνει, βγαίνει. Έχει αφήσει εποχή σήμερα. Τώρα θα μας πει ο Κακάρης. Μισό λεπτό, παιδιά, γιατί έπεσε το link. Δεν ξέρω γιατί. Αντισλίπερς. Και ο Παράς έχει ζητήσει. Μισό λεπτό να δω. Θα δοκιμάσουμε τώρα και το Samsung. Άντε, καιρός ήταν. Άμα δεν φίλε, το θες το iPhone, το μαγαζί να το πάρω, ρε. Τώρα βάλα το Samsung, αλλά δεν βλέπω δουλειά. Δεν βλέπεις. Το Γιώργο πριν δεν τον έβλεπα, να ξέρεις. Εγώ σας έβλεπα, ο Τάσος μας έβλεπε όλους. Κάποιο πρόβλημα έχει. Κάποιο πρόβλημα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Περίμενε να βάλω, μου ζήτησε και ο Παράς. Και ο Παράς θέλει να πει κάτι. Έχω στείλει στον Παρά, κάτσα. Κουκ. Έλα. Πότε θα το φέρεις το καινούριο, θα το δούμε. Πότε θα το στείλεις έξω από το μαγαζί το καινούριο. Έλα το Samsung μέσα, ρε. Πάρε ένα Huawei. Τι γίνω, ρε. Ξέρω, είναι μόνο η μαλακία, ρε, μαγαμώ τα απόλυτα. Πάρε ένα Huawei, με. Τι πράγμα είναι αυτό. Το αμάξι στο event μας. Στο event κατευθείαν. Ναι, ναι. Να σου πω, με ρωτούσανε πολύ. Το event πέφτει στο τριήμερο, ε. Με καθαρά Δευτέρα. 5-6 του μήνα. Θέλω να βάλεις μετά το Sportal. Ναι, να μου στείλει και να το βάλω. Κάτσε. Περίμενε. Ωραία, ήρθαν 800 προσκλήσεις ήρθανε. Περίμενε. Ο Παράς δεν μπορεί. Κάκαρης. Μουλάκια. Γύρισε ρε, ο άνθρωπος γύρισε. Κώστα, σε λίγο. Έτσι καλώς ο κουκουνάκης θα βγει. Μπαίνει μέσα ένα λεπτό, βγαίνει πέντε. Έχει αλλάξει 4. Ο καταδικαστής να... Γαμώ το. Να μπει ο καταδικαστής. Να μπει, είδε στο Instagram, το ερετάσω, να το σπάσω. Μα και αυτή κάποια στιγμή. Τι να σπάσει, ρε, με το άλλο που κάναμε. Λοιπόν, επειδή ο Γιάννης έχει πακιστανική γραμμή και ίντερνετ. Εσύ στο σπίτι σου η κατοστάρα που λες δεν ισχύει. Είναι. Δεν είναι, ρε, μαλάκα, κολλάει και σένα. Καταρχήν, τώρα έβαλα Samsung. Λογικά θα με βλέπετε κανονικά. Αλλά ποιες θέλουν να σου πω. Έχω Γιώργο Θάνο και Κώστα Παρά. Ποιον βάζω από τους δύο. Κάντε επιλογή. Θέλω να βάλει κάποιος. Ο Παράς δεν έχω, να μπει μετά ο Θάνος να μπει, που δεν έχει μπει ποτέ. Ωραία. Επίσης θέλω τον καταδικαστή. Ωραία, να μου στείλει link και με τι είναι όμως καταδικαστή. Να μας γράψει με πρόβλημα, να ξέρουμε. Έλατε. Παιδιά, να πω και εγώ κάτι. Και έχω και καταραμένο. Λοιπόν, βάζω Γιώργο Θάνο καταρχάς. Γιατί σχολίασε και έκλεισε το link, sorry παιδιά. Και μπαίνει μετά Παράς και Κατάρας. Τώρα τους βλέπετε όλους κανονικά. Πήγε στον Κάκαρη τώρα. Το μάτιασες. Βλέπεις ότι κάτι γίνεται. Λοιπόν, να σου πω κάτι, Κωνσταντινέ. Έλα. Το live, γενικά τα live, για ποιο λόγο τα κάνουμε? Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον κόσμο. Ωραία. Ο κόσμος όμως ρωτάει από κάτω, κάνει κάποιες ερωτήσεις. Ναι. Τις οποίες δεν τις απαντάμε. Κλείνουμε λοιπόν το live. Άκου να σου πω τι γίνεται. Ναι. Τι πιστεύω εγώ. Ναι. Κλείνουμε λοιπόν το live. Και μετά αρχίζει και γράφει ο καθένας το δικό του. Δηλαδή έχει πεταχτεί 2-3 φορές ένας φίλος και γράφει ό,τι μαλακία μπορείς να δεις που δεν μπορεί να τα γράψει νοήμων άνθρωπος. Βάλε τον λοιπόν στη γραμμή ή απαντήστε του, γιατί είναι και παιδιά μέσα που γράφουν πολύ σωστά πράγματα. Σωστό. Γιάννη, θέλεις να μας ενημερώνεις τι λένε φίλε μου να απαντάμε? Επειδή
Εγώ δεν μπορώ. Όχι, γιατί είσαι σε μια συζήτηση, είσαι σε μια συζήτηση και δεν μπορώ να σε διακόψω και να σου πω από κάτω γράφει το παιδί αυτό κάτι. Εντάξει, όχι κατευθείαν, αλλά οκ. Okay, αυτή τη στιγμή τώρα δεν έχουμε κάτι το... να... Ναι. Ωραία. Ασχοληθείτε λίγο τώρα με τον κόσμο που κάνει κάποιες ερωτήσεις, γιατί συνέχεια λέμε για τρίτους, τέταρτους, πέμπτους, έκτους, ενώ δεν απαντάμε. Καταλαβαίνεις. Εγώ απάντησα στο κομμάτι με την κόντρα, με τις κόντρες, φίλε, αυτό είδα. Ωραία. Αυτή είναι η άποψή μου, δεν ξέρω αν είναι σωστή. Αυτή είναι η άποψή μου. Σωστή. Και υπάρχουν και παιδιά που έχουν ερωτήσει πολλά πράγματα από κάτω, σωστά, έτσι. Θύμισε μία-δύο ερωτήσεις, ρε Σιγιάννη, να απαντήσουμε. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Π.χ. το ένα παιδί γράφει, καλά, αυτός ο Δόδουρας, έχει γράψει πολλά πράγματα. Ας το απαντήσουμε λοιπόν εδώ πέρα. Απαντήσαμε σε αυτό. Έχει κάνει και πιο πάνω και άλλες ερωτήσεις. Όπως μπορεί να τις επαναλάβει, γιατί γίνεται χαμός, παιδιά. Να τις επαναλάβει. Επαναλάβετε τις ερωτήσεις όσοι θέλετε, γιατί γίνεται ένα. Το άλλο παιδί γράφει. Και δεν προλαβαίνω. Το άλλο παιδί γράφει. Ο Ταόλ πριν λίγες μέρες έλεγε σε άλλο live ότι δεν πιστεύει για το εύω του Κωνσταντίνου ότι είναι πολλά άλογα. Ας πει τώρα. Λοιπόν. Πες μου, τι θες να πω, τι τουρμπίνα έχω. Όχι, ερώτηση από κάτω. Τώρα θα κλείσουμε το live και αύριο πάλι θα σε ρωτάμε πάλι το ίδιο. Καταλαβες. Ναι. Όταν βγαίνω, απαντάω στον καταδικαστή να μου στείλει το προφίλ του. Κάτσε να δούμε, θα μου στείλει το προφίλ του στο Instagram να του κάνεις έτοιμα, Κωνσταντίνε. Ναι. Ερώτηση. Προς Κάκα. Ναι. Άμα κοιμηθείς με 50 πουτάνες, πιστεύεις θα περάσει τον Δανέτο? Έτσι λέει η Κακαρή. Ποιος θα είπε αυτό? Ένα παιδί, αλλά το καταλαβαίνω. Ποιος το είπε? Πώς λέγεται? Μιχαήλ Βέλλιντα 3. Πού μένει αυτός? Πού να ξέρουμε, Τάσο, τι είμαστε η φορεία, βρε μαλάκα, 462. Ένας άλλος γράφει εδώ πέρα, όχι, για την Λαραμάτικα λέει, και μια κοπελίτσα γράφει γιατί ασχολούμαστε με ηλίθιους, που δεν ξέρουν τι λένε. Α, όχι για μας, εμείς είμαστε ηλίθιοι που δεν ξέρουμε τι λέμε μάλλον. Μια κέλη... Κέλλη Λάμπρου, τι κάθεστε και ασχολείστε με ηλίθιους, με όλους τους ηλίθιους. Α, όχι. Δεν είμαστε εμείς ηλίθιοι. Άλλοι ηλίθιοι. Λάθος κάνει. Εγώ λάθος κάνει, μάλλον. Και είναι ένας που λέει: θέλει να βάλουμε την Γραμμάτικα, λέει, να μας μιλήσει για το σοβαρό θέμα της ΟΜΑΕ. Θα φάμε μήνυση άμα την βάλουμε. Στρελόζε. Για μένα τα παιδιά είναι, εγώ την πάμε χίλια. Μας μα κάνει μήνυση σε όλους. Λοιπόν, θα φάμε μήνυση, ρε. Νόντας. Ο Ταούλ είπε ότι δεν πιστεύει ότι είναι 800 άλογα, όπως ανέφερε άλλος YouTuber, διότι δεν έχει σασμάν. Λοιπόν, Νόντα, άντε να σε βοηθήσω. Δεν είμαι 800, είμαι πολύ περισσότερα με κατοστάρα. Σκληρός. Μαλάκα. Ρόδες μιλάω τώρα. Μαλάκα. Μιλάω για ρόδες. Κάτσο, τουτούριασέ. Κωνσταντίνε, σου έχω βάγκ με 30-76, λέγε. Σου έχω καταραμένο έτοιμο να σε δαγκώσει. Έτοιμος. Μην τον βάλω μέσα τώρα. Μην τον βάλω κατευθείαν. Έτοιμος είναι. Λοιπόν. Τον κρατάω με νύχια και με δόντια, να ξέρεις. Να σου πω τώρα κάτι. Γιατί θα τον βάλω να πουλήσει το σπίτι, λέει, και είναι κρίμα, τον λυπάμαι. Λέει εδώ πέρα κάποιος, γιατί ασχολούμαστε με άτομα που δεν μας αφορά η ύπαρξή τους. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ο μικρός κύκλος όλων εκείνων που βάζουν τα λεφτά με τα αμάξια να τρέξουν δεν έχουν θέμα. Και λέμε ότι ναι, αυτό προσπαθούμε να δείξουμε στον κόσμο ότι όλοι μια παρέα είμαστε. Δεν έχουμε εχθρότητες μεταξύ μας, έχθρες μεταξύ μας. Πρέπει όλοι να περνάμε καλά, πληρώνουμε όλοι για το ίδιο χόμπι και αυτό είναι το καλό. Πρέπει λίγο να δούμε όλοι ότι δεν υπάρχει διαχωρισμό σε κάτι. Ναι, υπάρχει μια υγιής, ευγενής άμυλα που μπορεί να μην είναι πολύ ευγενής όλες τις φορές, αλλά τουλάχιστον πρέπει να είναι. Έτσι. Είδες ο Γιώργος, Τάσο. Όταν λοιπόν, ανοίξει ένα βιβλίο και διαβάζεις, ρε φίλε, έχεις τον ιρμό αυτό τον ωραίο, έτσι που... Όταν έχεις σπουδάσει, φαίνεται, ναι, κάνεις, φίλε, κάνεις διαφορά, ξέρω. Κάνεις διαφορά. Γράφει ο άλλος, ναι, ναι, του Κωνσταντίνου, είναι γύρω στα 500 στη μικρή, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε ένα πάτημα με το ευθύ του Κανιόγλου. Ο Ανιόγλου είναι στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δηλαδή το να φτιάξει... Το φτιάξεις... Ρωτάω πάλι. Να φέρουμε ένα μάξι 500 άλογα στη Θεσσαλονίκη για να πατήσουμε 500 άλογα για 500 χιλιόμετρα. Είναι χαζό, ρε παιδιά. Αυτό δηλαδή. Πρέπει να είναι μια ολόκληρη, ξέρεις, ένα ολόκληρο. Πολλά αυτοκίνητα για να αξίζει τον κόπο.
Λοιπόν, λέει άλλο εδώ πέρα να βγάλουμε το Σπόρταλ να μιλήσει. Δεν ξέρω τι θέλει να πει ο Σπόρταλ. Δεν έχω ιδέα. Όχι, ο Σπόρταλ πρέπει να βγει να πει για το event που κάνουμε. Έχω καταραμένο και παρά. Και έναν άσχετο Ελ Γκρέκο, δεν ξέρω, άσχετο. Λοιπόν, καταραμένο και παρά. Ποιον βάζω μέσα τώρα που. Ακούστε, ο παρά, το παιδί. Α, με το κουκουνάκι έχουν κάτι σχέσεις περίεργες, δεν ξέρω ακριβώς. Θα βάλω καταραμένο γιατί είπε ο Κάκαρης ότι έχει έτοιμο αυτοκίνητο. Για βάλε. Και παράς πρέπει να μπει. Και ναι. Παράς θα μπει, και παράς θα μπει, ο επόμενος. Και το παιδί αυτό το Ελ Γκρέκο που είναι να μπει. Δεν έχει ούτε φωτογραφία, ρε Σιγιούρκο. Τι λογαριασμό είναι αυτός, ούτε φωτογραφία. Τι θα βάλει, τι θα βάλει. Έλα ρε φίλε, τι κάνεις. Αλλά εσύ, είπα στον Κάκαρη ότι είσαι έτοιμος να τον βάλεις να πάρει δάνειο. Εύκολα. Έχει, αυτό, κάνει, εύκολα. Έχει βγει λίγο, λέει, 5 λεπτά. Θα μπει μέσα, λέει, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς να κάνει online αίτηση. Μισό λεπτό. Ο Τζίμις ο Μωυσίδης λέει, μάγκες στη Θεσσαλονίκη έχουμε πολύ δυνατά αμάξια και επίσης έχουμε ένα DTR σε θέμα drag. Το πιο δυνατό στην Ευρώπη, απλά δεν πάει δρόμο. Ποιο είναι αυτό, ρε φίλε, το GTR που είναι το πιο δυνατό στην Ευρώπη. Ποιο το φτιάξε. Και ποιο το φτιάξε. Όχι. Drag. Έχει τρέξει drag, δηλαδή. Ή θα τρέξει. Μάγκε στη Θεσσαλονίκη έχουμε πολύ δυνατά αμάξια και επίσης έχουμε ένα GTR σε θέμα drag. Το πιο δυνατό στην Ευρώπη, απλά δεν πάει δρόμο. Θα τρέξει, είναι το πιο δυνατό στο μυαλό του όταν θα τρέξει ή έχει τρέξει κάπου και δεν το ξέρουμε. Μπορεί να μην το ξέρουμε, να τρέξει έξω. Εμένα ρωτά. Α, εντάξει, okay, δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω. Μητσαρά, πες μας αγόρι μου, εσύ τα δικά σου. Πες μας εσύ. Τι κάνεις. Καλά είμαι εσύ. Τον Κάκαρ θέλω και μας έχει πρίξει το... Καλά. Ο Κάκαρ τώρα αμολάει εδώ. Έχει πέσει εδώ και αμολάει έτσι. Καλούμπα, αφήνει καλούμπα. Αμόλα καλούμπα. Καλός είναι, μωρέ, καλός είναι. Καλώς είναι, καλώς είναι. Ο Γιάννακης θα μας βγει τώρα και με το GTR τώρα. Ας το Γιάννη τώρα. Ο Γιάννης τώρα αγχώθηκε για το GTR της Θεσσαλονίκης. Σου λέει, έχει πλάκα να είναι πιο γρήγορο το δικό μου. Γράφει κάπου το GTR είναι 2.250 ρόδες, όλο φτιαχτό. Να, αυτό θα είναι ωραία κοντρα, όλο φτιαχτό. Γιατί, θα μάξει, άμα είναι έτοιμο ρε φίλε και υπάρξει, τόσο συζητάμε τώρα, δεν μπορώ να φύγει τίποτα. Όλο φτιαχτό. Έλα. Για κάνα ψάρεμα πας. Για αυτοκίνητα δεν μιλάμε. Δεν σ' ακούω, ξαναπάμε. Για κάνα ψάρεμα πας. Για κάνα ψάρεμα πας. Όχι ρε. Δεν μ' αρέσει το ψάρεμα. Κυνήγει τότε, κυνήγει. Μόνο στο δρόμο ξέρεις κανά. Βάγκαμα εδώ και το ψάρεμα. Τώρα το έχει... Περίμενε, έχω τον Τάσο στη γραμμή. Κάτσε, έχω τον Τάσο στη γραμμή. Τον έχω έτοιμο. Πού είναι ο αγαπημένος. Να κάνει δύο Τάσος, ε. Όχι. Με τον Ανδρέα του Άγιο, τον Άγιο γελάω. Τι έχει, τι, ο Ανδρέας έχει φαγωθεί. Όχι, καλά γράφει. Ο άλλος ρωτάει αν VAG 14 DG περνάει GDR μαμά. Και πού να ξέρουμε ρε φίλε, δεν έχουμε VAG τέτοιο, δεν γνωρίζουμε. Sorry φίλε, δεν γνωρίζουμε. Αυτά μόνο κάνουν. Τι συγκρίσεις είναι αυτές, ρε παιδιά, τι συγκρίσεις είναι αυτές. Εντάξει, τα παιδιά ρωτάνε, φίλε, καλά κάνουν. Εντάξει, ναι. Ο Κωνσταντίνος λέει και αν το παγώνει τον Αγία Κόντρα. Κωνσταντίνο, για παγώνει, δεν βλέπω για πολύ παγώνει. Δεν κάνω τα φτερά του. Γιατί έχω πει, όσες φορές κυκλοφορώ και κυκλοφορώ χιλιόμετρα, δεν βλέπω τίποτα από αυτά που διαβάζω. Άλλα διαβάζω και άλλα βλέπω. Ναι. Μίτσο, καταλαβαίνω. Έλα, καμπιάρι μου, έλα. Αυτό το κουτί που είναι απέναντι σου λέγεται τηλεόραση. Ποιο? Και αυτό το μακρόστονο που είναι εκεί δίπλα σου δεξιά είναι το τηλεχειριστήριο. Χαμήλωσε το λίγο. Α, φίλε, βλέπω και τη γη της ελιάς, μαλάκας είσαι. Ακουδώ, μαλάκα. Άμα γεράσει ο άνθρωπος, φίλε. Αν βάλω τον Κάκαρη μέσα, θα την κλείσει. Γίνομαι 20 χρονών, κατευθείαν 20 χρονών γίνομαι με τον Κάκαρη. Ρε μαλάκα, δεν άκουσες τίποτα και σταμάτα να μου κουκουνάκι, όλο μαλακίες λες. Μα δεν ακούω τι λέγει ο Γιώργος, ακούω τι λέγει ο ηθοποιός. Ποιος ηθοποιός, μωρέ μαλάκα, ψεύτη να πούμε, δεν έχω τηλεόραση. Δεν μα είπε στη γη της Ελιάς και έβλεπες. Σε πειράζω, ρε μαλάκα, σε πειράζω. Τελικά το θέμα με τη Θεσσαλονίκη το λύσαμε.
Ναι, τέλος. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει μέθοδο. Πάμε παρακάτω, όπως έλεγε και ο Πάτερ εκεί πιο λίγο. Δεν υπάρχει θέμα. Τώρα είναι 2-3 όπως έχουμε και εμείς εδώ πέρα 5-6. Γιατί και εμείς στην Αθήνα δεν έχουμε τέτοιους. Ναι, πολλούς. Πιο πολλούς έχουμε. Και στη Σαντορίνη έχουμε. Στη Σαντορίνη, το φίλο μας, μιλήσει μαλακή σα το παιδί. Έλα, βρε μαλάκα, έλα. Για το Πόρσε. Για το Πόρσε του Σαντορίνη. Δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά. Σαντορίνη υπάρχει. Ποιο Πόρσε. Αυτή είναι αρχαία ιστορία. Παλιά, παλιά. Ναι, τι ήταν, αυτό το Πόρσε, αν θυμάμαι καλά, ήταν 6FF. Βγαίνει 6FF, δεν θυμάμαι. 9FF, αλλά του Γιώργου Ναδρία είχαν φύγει. Είχαν 96. Ήταν όμορφο όμως, ήταν όμορφο. Δεν μ' άρεσε. Πολύ. Παιδιά, έχω πολλούς θαυμαστές και εγώ τους αγαπάω όλους, γιατί λέει και καταραμένες αγαπάμε και εμείς τους αγαπάμε. Είμαστε καλά παιδιά. Καυλωμένοι, τρελαμένοι είμαστε. Μίτσο, τι θα σε έβγαζε στην πιάτσα ξανά. Τι αυτοκίνητο θα σε έβγαζε ξανά στην πιάτσα, πες μου. Σιέρα. Σιέρα Κόσγουρθ. Ναι. Τι αυτοκίνητο θα το έβλεπε και θα έλεγε θα ετοιμάσω αυτοκίνητο να το πηδήξω. Και όχι μόνο αυτό, είναι πισωκίνητο, Φιλίπ. Τα πισωκίνητα είναι γαμιάδες, απλά δεν ξέρουν να οδηγάνε. Ένα Σιέρα έχει ο απέναντί μου ακριβώς ένα λευκό γνήσιο. Τι έχει πατατώσει κινακίδες και το έχει στον καράζ. Το γυαλίζει. Το πουλάει. Δεν το ρώτησα. Το 600 άλογα είναι δυναμίτης. Πόρτ Σιέρα. Ωραία να πω κάτι τώρα εγώ. Υπάρχει κάποιο θέμα που να αξίζει τον κόπο να συζητήσουμε ένα-δύο κόσμος, γιατί εντάξει, κάνουμε το χαβάλα μας, καλά είναι. Είπαμε για το S3, είπαμε για τους κανονικούς. Υπάρχει κάτι να ασχοληθούμε. Πες μας, Γιάννη, πες μας για το event λίγο, τι έχετε κάτι. Αυτό, ρε, μαλάκα, πες, τι γι' αυτό πρέπει να μπει ο Sportal. Ναι, α, ωραία. Που τρέχει ο Sportal όλο το event. Ωραία. Δηλαδή, εμένα με ρωτάγανε σήμερα. Με ρωτάγανε σήμερα πόσο είναι η είσοδος ή να, με το Μίτσο π.χ. έτυχε πόσο είναι το περίπτερο και είπα τα είπα λάθος. Λοιπόν, ναι, γιατί... Εγώ τρέχω άλλα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, η Κόνη και ο Κώστας είναι οι αρμόδιοι για αυτό το πράγμα να μιλήσουν. Ωραία. Με ωραίες ιδέες και τα λοιπά και κανονίζουν όλο το event. Ωραία. Το οποίο θα είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Θα είναι ο Light. Ναι. Θα είναι η Αλμάζα DJ, θα είναι ο Στέφαν. Που αυτή τη στιγμή είναι top και σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης. Θα είστε εσύ. Θα είναι ο Παράς που θα μας δείχνει τα μαγικά που θα κάνει. Ο Παράς είναι ένα μαγό. Ναι, θα έχει, ο Παράς έχει μαγικά κάνει. Συγγνώμη λίγο. Ένα παιδί λέει ότι με έχει πετύχει με στη Θήβα με 370Z. 350Z είναι φίλε, 350 δεν είναι 370, αλλά εγώ θα ήμουν, ναι. Συνεχίζουμε. Λέω τα δικά μου. Για τον Παρά λέγαμε ότι θα κάνει τα μαγικά του. Έχω φάει μπάνιο, λέει, στην Κερατέα. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει για μπάνιο στην Κερατέα. Έχεις φάει μπάνιο, θα εννοούσε μάλλον ότι θα σε έπλυνε μία, θα σε ξέπλυνε μία. Αυτό θα εννοούσε. Αυτό μπορεί στην Κερατέα. Όχι, ανάβησο και έχω εξωγικό. Εκεί Κερατέα δεν είμαι δύσκολο στο μπάνιο, φίλε. Μόνο η γυναίκα μου με κάνει μπάνιο. Άλλος δεν έχει ακόμα να με κάνει μπάνιο. Χάνεις, Μίτσο. Καλό αυτό. Όχι, φίλε, η γυναίκα μου κάνει πολύ καλό μπάνιο. Χάνεις. Μια φορά, Μίτσο, δεν τρέχει κάτι. Σε βλέπει και η γυναίκα σου, ξέρεις. Η παντόφλα είναι 47 νούμερο, πρόσκειται μπεις καλιά μαλακία. Της έχω πάρει το κινητό. Ναι, καλά. Ο Μίτσο, μια φορά δεν τρέχει κάτι να το δοκιμάσεις, Μίτσο, δεν είναι κακό. Όχι, φίλε, δοκίμασέ το εσύ για μένα. Εμένα δεν μ' αρέσει να δοκιμάζω. Δηλαδή, αν πάω να σκαρφαλώσω απέναντι στο δέντρο, θα με πεις ο Ριβάτη. Όχι, θα σε πω άλλο, αλλά δεν μπορώ, γιατί μας βλέπει κόσμος. Περιμένουμε λίγο. Βγάλε να μπει μέσα ο Sportal, να πει για το event. Άντε, να μαθαίνει και ο κόσμος, να είμαι όλο καλά η μαλακία, αλλά να μαθαίνει και ο κόσμος. Ναι, πρέπει να μπει. Να μας δούνε. Πρέπει να μπει ο Sportal, κάτσε να τον πάει ένα τηλέφωνο. Και να πεις και για το Αγρίνιο εκεί που θα κάνουμε το event, το ρόλο εκεί που θα γίνει, το έλα να δεις. Θα φέρω το τέρας του γιού μου 380 άλογα. Καμός θα γίνει. Γκρουβάν. Λοιπόν, να πω κάτι. Λέω στο Instagram τώρα. Με ρωτάει ένα παιδί για τα Μέγαρα. Με το M3 έχω γυρίσει λίγο με πολιτικά λάστιχα 1.9 και με το S2000 έχω γυρίσει 1.3.4 με slick. Το κάθε τρόπο έχω κάνει. Επειδή διαβάζω ερωτήσεις, γι' αυτό απαντάω. Αφού ρωτάνε. Με το M3 είναι καλό. Καλά κάνεις και απαντάς. Έτσι πρέπει να.
Με το μηδέν είναι καλό γιατί αλλάζει τα φυτίλια. Το 1-3 στα Μέγαρα είναι πολύ καλό. Καλό χρόνο είναι, ναι. Πολύ καλό. Τι έχει κάτσει, κάτσε, γιατί δεν άκουσα, δεν άκουσα, δεν άκουσα. Ρωτάει ένα παιδί τι χρόνο. Το Μέγαρα, το απάντησα εγώ. Ρωτάει ένα παιδί τι χρόνο έχω κάνει στα Μέγαρα με το Μητρία και με το 2000. Και λέω με το Μητρία. Με το Μητρία μιλάς στον Σταυρό. Σκάσε ρε μαλάκα λίγο. Λέγε ρε μαλάκα. Με το Μητρία λέω. Με το Μητρία έχω κάνει 1-9-2-9-5, δεν θυμάμαι. Μιλάς στον Σταυρό μου φυτίλια. Και με το 2000 έχω κάνει 1-3-4 το καλύτερο. Με σλίκ βέβαια. Αυτό. Το καλύτερο καλό, πολύ καλό το 1-3 στα Μέγαρα είναι καλό. Για αυτό το καλό είναι. Ναι. Ναι. Βέβαια είναι πολύ αυτό. Καλό. Άλλες ερωτήσεις τι λέει εδώ πέρα, περίμενε. Άμα ξανα... Τι λέει? Όχι. Καταραμένος λέει κόντρα Μπασινάς, λέει καλύτερη στην Ελλάδα τώρα, εδώ και χρόνια. Πιο viral, πιο viral σίγουρα. Αντρική κόντρα, αντρική φίλε. Πολύ ωραία κόντρα ήταν. Κόψαμε, πήραμε ένσημα εκεί πέρα, 8 ώρα. Έλα μαλάκα τώρα, 100 φορές. Και αν δεν πήγαινα εκεί πέρα στα κορίτσια μας εκεί να τους πω να φύγουνε, δεν θα πηγαίναμε ποτέ την κόντρα, φίλε, άστο. Ποτέ. Το συμπαρόν είναι σκουπίδια γιατί... Ήταν εξηγημένοι, μας αφήσανε. Ναι, για να τελειώνουν, ρε φίλε, τι να κάνουν όλη νύχτα εκεί πέρα. Να πάνε να κοιμηθούν. Γιώργο, είπες για το Σουμπαρού και θέλει να μπει ο Κακαράκης μέσα. Έλα, Κακαράκης, φίλε, άκου. Κακαράκη, έλα, φιλάκι. Ο Κακαράκης είναι σοβαρός. Πολύ σοβαρός, φίλε, πολύ σοβαρός. Τρομερό τα μάξι του, τρομερό. Απλά γράφει ένας εδώ πέρα γιατί λέω ότι τα Σουμπαρού είναι σκουπίδια. Και λέω δεν είναι σκουπίδια, κάνω χαβαλέ. Το κάθε αυτοκίνητο, άμα το πληρώσεις, είναι καλό. Και είπα για το δικό μου Σουμπαρού ότι είναι σκουπίδι και είναι 450 λογαρόδες. Και μου λέγανε να πάω το Σουμπαρού Θεσσαλονίκη να πατήσω με ένα μάξι 450 λογαρόδες. Ο Τζίμις ο Μωυσίδης εδώ μέσα είναι ο πιο μάγκας, θα ξέρετε. Κάνει τα πιο ωραία σχόλια ο Τζίμις ο Μωυσίδης. Ναι. Καλησπέρα κύριε. Γεια σου ρε φίλε. Καλησπέρα Κώστα. Είστε καλά. Μια χαρά εσύ. Καλά, βαράτε περιορίες βλέπω. Ναι, επειδή δεν πετυχαίνω τα νούμερα εγώ, εξήγησε στον κόσμο αυτό που τρέχουμε, τι και πώς. Τι έχει πει για να ξέρω, γιατί δεν παρακολουθούσα Γιάννη μου συνέχεια. Δεν ξέρει τι έχει πει, Καταρχάς, παιδιά, εγώ... δεξιά στην οθόνη σας, όπως βλέπετε, είναι ο Κώστας από το Sportal TV. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Υπεύθυνος διοργανώσεων αρκετών event στην Ελλάδα, όπως και το event που θα γίνει τις προσεχείς ημέρες, 5 και 6 του μηνός. Σε ποιο σημείο θα γίνει Κώστα, ακριβώς? Κώστα μου, πρώτα απ' όλα, υπεύθυνος είναι ο Γιάννης Κουκουνάκης, εγώ τον βοηθάω. Υπεύθυνος επικοινωνίας. Όχι, δε. Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό είναι το πρόβλημα. Υπεύθυνος επικοινωνίας. Λοιπόν, παιδιά, 5-6 του μήνα θα μαζευτούμε όλοι στο παλιό αμαξοστάσιο, είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Πολύ δυνατός ο χώρος. Ερμού και Πειραιός. Στον Γκάζι. Okay. Ποιο κέντρο δεν γινόταν, ζητήσαμε Παρθενώνα ή Πιμενδόν ή όχι. Έτσι, πέστε γιατί νομίζω ότι είμαστε τίποτα τυχαίοι. Για πες. Όχι, εγώ ήμουν μπροστά, Γιάννη μου που τις έταξες κιόλας και πάλι αυτή δεν ήταν. Είπε, εγώ είπα όχι. Είπε έτσι. Ναι, μόλις έταξα. Έτσι. Αλλά αυτό είναι. Γιάννη, είναι ακριβώς. Τέλος πάντων, θα είσαστε κι εσείς εκεί. Οπότε αυτό αρκεί για τον κόσμο. Αλλά θα είναι και πολύ ακόμα. Θα είναι πολύ ωραία. Το Σάββατο το, πάρτι, το Σάββατο το βράδυ ετοιμάζουμε μια παρτάρα. Πάρτι, όταν λέμε πάρτι, πάρτι. Γιώργο, θα έχει και από αυτά που σου αρέσουν εσένα. Γιώργο, θα έχει και από αυτά που δεν σου αρέσουν όμως, ε. Ακόμα καλύτερα. Αυτό. Εγώ τον πήρα από μαλακά. Όλη η φιλοσοφία είναι να περάσουμε καλά δύο μέρες. Το Σάββατο να περάσουμε καλά και λίγο το βράδυ. Επειδή δεν παρακολουθούσα συνέχεια παιδιά, είχα το μικρό, έπρεπε να μπαίνω, να βγαίνω. Ανεμβολίαση πολύ... μπαίνουν. Ναι, καλή ερώτηση, παιδιά. Ανεμβολίαση, ναι. Με rapid test, με τα σημερινά δεδομένα. Την Τετάρτη θα έχουμε καινούργια δεδομένα, έτσι. Ναι, με ναι. Rapid test μπαίνουν όλοι. Ωραία. Τι ώρες είναι το event, τι ώρες είναι? 10 το Σάββατο το πρωί, με ό,τι ώρα πάει η Κώστα. Ωραία. Και θα πάει αργά, πίστεψέ με. Το λέω να φροντίσεις τις δουλειές σου, έτσι μην είσαι βιάζομαι, πρέπει και τέτοια πράγματα. Την Κυριακή θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο κλείσιμο με το light. Τι ώρα θα το ξεκινήσουμε την Κυριακή? Πάλι από το πρωί θα είναι. Πάλι 10. Πάλι 10. Ωραία. Μην έρθετε από τις 10 τώρα, έτσι μην τελαθούμε, να πιούμε καραγκαφέ. Και πάλι θα πάμε λίγο πιο νωρίς από το Σάββατο.
Για να ξεκουραστείτε, να πάτε τη Δευτέρα να πετάξετε τον αετό σας με την άνεσή σας. Χώρο να παρκάρουν τα παιδιά όσοι θέλουν να έρθουν με τα αυτοκίνητα. Έχει πάρα πολλά πάρκινγκ γύρω-γύρω, Κωνσταντίνε, πολλά όμως, άφθονα, με τα οποία έχουμε κοιτάξει ήδη να πάρουμε πολύ καλές τιμές. Δηλαδή τα αυτοκίνητα να μπουν σε ωραίο χώρο, να φυλάσσονται, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, έτσι. Ωραία. Φυσικά είμαστε σε ένα χώρο που το μετρό είναι δίπλα, τα λεωφορεία σταματάνε απ' έξω, τα τρόλια σταματάνε απ' έξω. Βόλτα με τα κορίτσια σας, με τις γυναίκες σας στην Ερμού, άνετα, ποτάκι μετά, φαγητό, οτιδήποτε. Δηλαδή είναι και ωραία βόλτα και για τους υπόλοιπους, όχι μόνο για μας. Και με τις γυναίκες σας και με τις φίλες τους. Και αυτοί έχουν και ένα μπόνους μαζί, αν έρθουν ταυτόχρονα. Έχουν τσάμπα, όλα τσάμπα, όλα τσάμπα. Ναι, ναι, ναι. Εκεί υπάρχει σοβαρή έκθεση. Ερώτηση που κάνει κάποιος κύριος εδώ πέρα. Τα παιδιά, μέχρι ποια ηλικία, βασικά υπάρχει κάποιο διαχωρισμό σε ηλικίες που δεν πληρώνουν, ναι, τα πολύ μικρά παιδιά κάτω από 5 δεν πληρώνουν, ας πούμε. Εννοείται. Για να τα πάρουν μαζί κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν να εδαφίσουν κάπου, ρε παιδί μου. Εμένα η κόρη μου είναι 20 ετών δηλαδή. Τι εισιτήριο πληρώνει? Ναι, απλό εσύ. Ό,τι ισχύει παντού, μέχρι 10 ετών τα παιδιά δεν πληρώνουν, έτσι. Ωραία. Τώρα, αν είναι 11 το χρονό το παιδί, θα ζητήσουμε πιστοποιητικό κτλ. Μην τελειώσουμε. Εγώ είμαι 12 χρόνια. Για να περάσουμε όλοι καλά, όχι για να κοιτάξουμε όπα ένα εισιτήριο εδώ, ένα εισιτήριο εκεί. Θέλω να συμπληρώσω κάτι, παιδιά, που ακούστηκε στην αρχή. Από τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί ό,τι υπάρχει Βόρεια Ελλάδα το βαφτίσαμε Θεσσαλονίκη σήμερα, θα έχουμε πολλούς φίλους. Τέλειος. Και πολλά αυτοκίνητα, αλλά και πολλοί κόσμο που θα έρθει, γιατί είναι φίλοι μας. Έτσι. Και αν μου επιτρέπετε, γιατί εγώ γενικότερα δεν είμαι των σχόλιων και τι έγραψε ο ένας, τι έγραψε ο άλλος, θα πω το εξής. Αυτό που παρατηρώ, μπορεί να κάνω λάθος βέβαια. 5 άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να δηλώνουν ότι μένουν στην Αθήνα ή ότι μένουν στη Θεσσαλονίκη και άλλοι 5 που κάπου αλλού δηλώνουν, δημιουργούν ένα θέμα αυτή τη στιγμή. Νομίζω δεν αξίζει τόσο μεγάλη έκταση. Γιατί αν δεν μπορούν να το λύσουν μεταξύ τους, άντε να μπούμε και να πείτε κι εσείς, να μπούμε κι εμείς, να μπει όλος ο κόσμος. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε, αλλά κάτι που δεν μπορούν να το λύσουν 2, 3, 5 μεταξύ τους, σίγουρα δεν μπορούν να το λύσουν 1000. Γνώμη, αυτό, άποψη για τα προηγούμενα, έτσι. Εγώ δεν έχω παρατηρήσει που μετακινούμε σε όλη την Ελλάδα λόγω της δουλειάς και πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρες πολύ συχνά για τους αγώνες και όλα αυτά. Δεν έχω παρατηρήσει ποτέ να υπάρχει κάποιο μένος, κάποια κόντρα από τους υγιείς, έτσι. Τους αγωνιζόμενους, τους κοντράκηδες, τους υγιείς. Και φυσικά το έχω παρατηρήσει και εδώ, ε. Ούτε στην Αθήνα έχει παρατηρηθεί κάτι τέτοιο. Οπότε ας μην του δίνουμε τόσο μεγάλη έκταση, γιατί μάλλον κάνουμε ήρωες 5-10 ανθρώπους. Ωραία. Κοίτα, το θέμα μας είναι, άκου να δεις Κώστα, το λάθος που είναι, ότι εμείς εδώ πρέπει να είμαστε για να δείξουμε στον κόσμο που παρακολουθεί ότι δεν υπάρχει κόντρα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, παρά μόνο ορισμένα άτομα από τη Θεσσαλονίκη και ορισμένα άτομα από την Αθήνα κιόλας που Κώστα, έχουν συγκρούσει. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να το λέμε. Το λέγαμε δεν... το προηγούμενο live την προηγούμενη εβδομάδα. Προσπαθήσαμε να το πούμε τώρα. Απλά τα λόγια πολλές φορές είναι παρεξηγήσιμα πάνω στην ένταση αυτών που θες να πεις, που σου βγαίνουν αβίαστα από το μυαλό σου. Είναι πολύ εύκολα παρεξηγήσιμα, όχι από όλους θεωρώ, αλλά από αυτούς που θέλουν να τα παρεξηγήσουν. Που προσπαθούν να πιαθούν από λέξεις και από κόμματα. Το είπες πάρα πολύ σωστά. Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό. Είμαστε με αυτό εδώ και συμπληρώνω ότι... Ότι δεν έχουμε πρόβλημα, ρε παιδιά. Εγώ δεν διαπιστώνω να υπάρχει πραγματικό πρόβλημα πουθενά. Το event που διοργανώνεται, εντάξει, δεν είμαστε Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε ο Κώστας, ο Γιώργος, ο Γιάννης, εντάξει, θα είμαστε παρέα ο Τάσος. Δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη, δεν του μιλάμε. Δεν κάνουμε διαχωρισμό. Δεν υπάρχει διαχωρισμό, σε παιδιά. Όποιος βλέπει τηλεόραση έχει ράδα, το χαμηλώσει. Πρώτον. Δεύτερον, Κωνσταντίνε, είναι ένα παιδί που λέγεται καταδικαστή, σου έχει κάνει έτοιμα ή κάτι τέτοιο. Βρες τον λίγο να μιλήσει, γιατί δεν θέλει να μιλήσει. Κοίτα, και τον έψαξα κιόλας και δεν είναι αυτή τη στιγμή μέσα στο live για να τον προσθέσω. Λέει ο Κάκαρης ότι λέγεται. Περίμενα να δω το προφίλ του. Καταδικαστή μου λέει. Κάντου, λέει ο Τάσος, κάντου σύντημα. Σύντημα, έτοιμα εννοούσε το παιδί, αλλά εντάξει, δεν είναι. Γράφω κάτα. Είναι χοντρό το δάχτυλο και δεν πιάνει το Δεν υπάρχει. Δεν βγαίνει κάποιος για να του κάνω πρόσκληση, κατάλαβες, δεν βγαίνει.
Γράφω κάτω. Πιένω εγώ, παιδιά, πιένω εγώ. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Χάρηκα πολύ που σας είδα. Εντάξει, Κωσή, θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια σου, Κωστά. Φίλε, δεν ξέρω αν θα έχω το Εύω. Με ρωτάει ένα παιδί, αν θα έχω το Εύω στο event. Δεν ξέρω, δεν με έχουν προσκαλέσει το event. Δεν έχει θέση το αυτοκίνητό μου εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Τι να σας εσύ, πω. Εσύ, Γιωργάκη, Γιωργάκη, όπως έγραψε και ο Φρεντίνο το σχόλιο, πρέπει να το κάνεις μόνος σου. Και τη βλέπω να παίρνει στο YouTube. Δεν χρειάζεται, αδερφέ μου. Άκου, εγώ θα σου φέρω και το Mitsubishi και το 350, όποιο θέλει και το S και το ό,τι θες σου φέρω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα έρθω κι εγώ με μαγιό, αν θέλεις. Για να μην παίξεις το YouTube, κάνε αυτό που σου έγραψε ο Φρεντίνο. Ωραία. Εντάξει, θα το φτιάξουμε. Θα το φτιάξουμε. Ναι, ξέρω, την Τρίτη έρχομαι. Ξέρω. Ρε μαλάκα, έχουμε γίνει χίλια πράγματα. Άμα σου πω ότι έχω πάθει, θα στα πω από κοντά. Ναι, ξέρω, ξέρω την Τρίτη. Βρε, πούστη. Δεν χρειάζεται. Όχι εγώ, όχι εγώ, πούστης. Μην μπερδεύεσαι. Ξέρεις κάποιον, λες κάποιο συγκεκριμένο κοινό γνωστό μας. Πώς κατάλαβα. Ρώτο. Κάτι έχει πάθει. Όχι, μην το, μαλάκα, εντάξει. Σταμάτα. Μην με ρωτάς. Κράτησου, αγόρι μου. Μην με ρωτάς, να απαντήσω. Ωραία, κάτι άλλο. Για Κουκουνάκι, σε ρωτάνε αν έχεις για μαγαζί Θεσσαλονίκη, αν έχεις βλέψεις. Όχι, ωραία. Όχι. Ρε παιδιά, τι Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να λειτουργήσουμε και να πούμε σε μια ρουτίνα. Εδώ δεν ξέρουμε αν θα κάνουμε αγώνες. Θα κάνουμε κόντρες, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, okay. Ο καθένας λογικό είναι. Όλοι πληρώνουμε αυτοκίνητα αγωνιστικά και δεν τα κάνουμε τίποτα. Είναι στον καράζ. Στον δρόμο δεν βγαίνουμε. Ο Φωτάρας το έγραψε αυτό, ρε. Πορτοκαλίδης. Α, δεν το είδα, sorry. Δεν το είδα. Ρε παιδιά, Κωνσταντίνε, λέγεται, είναι μέσα, λέει, μας βλέπει. Τι διακαίει, γιατί δεν θέλει μια πρόσκληση. Ναι, δεν ξέρω αν γνωρίζει. Πες του, Άλκη. Εκεί που λέει τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα, σε σένα το λέει, σε μένα το λέει. Τώρα έστειλε. Τώρα έστειλε. Ναι. Okay. Ωραία. Πώς θα το βάλω, ποιος είναι. Γιώργο, θες να του μιλήσουμε. Ναι, είναι καλό παιδί. Βγαίνω εγώ. Ωραία. Γιάννη, πάρε λίγο το λοπού και θα ξαναμπείς μέσα. Κλείσε και βλέπω. Φιλάκια. Λοιπόν, το βάζω τώρα. Πάρε το 0. Θα αλλάξει κινητά πάλι ο Κουκουνάκης, να μπει από το άλλο κινητό. Καλά. Τον έχω πατήσει. Τα ηλεκτρικά δεν κάνουν, φίλε, για πάτημα. Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω γνώμη. Δεν έχω γνώμη. Τι γίνεται, γάμο του πουτάνου, τον έχω πατήσει 3 φορές, τον έχω πατήσει. Ρε καταδικαστή, τι γίνεται. Πάλι μέσα στο χρόνο. Ωπ, να το, έλα. Καλησπέρα. Πού είσαι. Κάτι ουίσκι βλέπουμε. Γέμισε τα ποτήρια ξανά, γιατί αδειάσανε. Μισό λεπτό λίγο. Να γυρίσω λίγο την κάμερα. Καταδικαστή, στην οθόνη σου φαίνομαι πολύ κούκλος, ρε μαλέκα. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, ρε φίλε. Θανώ, λοιπόν, μαζί τα έχουμε πει, ρε φίλε. Άλκη, πες μία λίγο ποιος είσαι, από πού είσαι, για το κοινό, για όλα τα παιδιά που βλέπουν, να ξέρουν ποιος μιλάει. Παιδιά, είμαι ο Άλκης ο καταδικαστής, με Opel Vectra Alpha, είμαι από Θεσσαλονίκη. Μιλάω καθαρά για τον εαυτό μου, δεν αντιπροσωπώ κανέναν. Όσον αφορά με τον Θάνο, έχω μιλήσει μαζί του, έχουμε εξηγηθεί κάποια πράγματα. Άκουσα πολλά σήμερα βασικά. Δεν έχω καλό σήμα, Θάνο. Είσαι από τους ανθρώπους όμως που στα post μέσα έγραψες και εσύ για την Αθήνα. Ωραία. Άκου λίγο, Τάσο, να σου πω δύο πράγματα. Γιατί χαίρομαι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή που μιλάω και μαζί σου μέσα. Βασικά μαζί με σένα, Τάσο, θα ήθελα και τον Κώστα Χατζηγουβά. Ναι. Να είναι μέσα. Άμα θέλει ο Κώστας Χατζηγουβά, σας θέλει πρόσκληση. Γιατί ξεκινήσατε μια συζήτηση πριν
πολύ καιρό σε ένα live όταν ήρθα στη Θεσσαλονίκη και είπατε ότι έχετε αυτοκίνητα με 500, 600, 700 άλογα για σούπερ μάρκετ. Αν θυμάμαι καλά. Εγώ το πάθω, εγώ. Θανώ. Δεν ξέρω ποιος το είπε. Εγώ. Είπα ότι τα βαγ... Είπα ότι έχουμε Γιώργο, σαν. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Περίμενε. Αλκή, αλκή. Μην μπερδεύεις το ότι είπαμε ότι κάποια αυτοκίνητα φτιάχνονται τόσα άλογα για να πηγαίνουν σούπερ μάρκετ με το ότι έχουμε αυτοκίνητα έτοιμα 500, 600, 700 άλογα να πηγαίνουν σούπερ μάρκετ αλλά να κάνουν και κόντρες. Μην τα μπερδεύεις. Ωραία. Απλά θέλαμε να δείξουμε το όχι πόσο αξιόπιστα φτιάχνονται κάποια αυτοκίνητα. Όχι, προς το. Να σου απαντήσω σε αυτό που λες. Καθίστε να τοποθετηθεί κανονικά. Οκ, okay, ναι. Αν και δικό σου λόγος, έλα. Να σου απαντήσω σε αυτά που έχετε πει εδώ και τόση ώρα. Δυστυχώς δεν βγήκε κάποιος να τα πει. Για το ΑΒ λόγο. Λόγω ότι εγώ δεν μασάω τα λόγια μου, να σου πω την αλήθεια. Και γραπτός και δημόσια. Και... ήρθατε και είπατε ότι έχετε 500, 600, 700 άλογα αυτοκίνητα. Να σας πω κάτι. Όταν ήρθατε στη Θεσσαλονίκη, όλος ο κόσμος σας χειροκρότησε που μπράβο σας ήρθατε εδώ σε εμάς για ένα event, συσσαγωγικά event, για ένα live, που εμφανίστηκατε κάποια στιγμή και είπατε ότι τρέχετε τους πάντες. Ωραία, ωραία. Πετάγεται κάποια στιγμή ο... πώς το λένε το παιδί, Χατζηγουβάς, και λέει τρέχω ό,τι μπροστο κίνητο υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα. Πίσω κίνητο. Και βγάζω και ένα μπουζί. Πίσω κίνητο, πίσω κίνητο. Μπροστο κίνητο. Πίσω κίνητο. Μπροστο κίνητο είπε. Όχι παιδιά, παιδιά. Ακούστε με λίγο. Χαζός δεν είμαι και ξέρω πολύ καλά τι υπόθηκε. Είπε. Ό,τι μπροστοκίνητο υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, τρέχω, στάση 400 και βγάζω και ένα μπουζί. Και βγήκε ένας άνθρωπος από τη Βόρεια Ελλάδα, που ήταν ο Μάικης με το Στάρλετ, και λέει, τρέχω εγώ ρε φίλε. Κάνω λάθος? Πιστεύω πως όχι. Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό φίλε. Θυμάμαι ότι είπε... ότι ωραία, βγάζω ένα τα μπουζί. Τα έγραφε, ο Χατζηκουβάς δεν ήταν εκεί μαζί μας, τα έγραφε στο YouTube. Ναι, ναι. Τα έγραψε, Τάσο, τα έγραψε. Αυτό. Όπως το λες, τα έγραψε. Αυτό. Πάμε, πού είναι okay. Το πρόβλημα, πάμε. Κάποια στιγμή όμως βγήκε και ένα BMW από Λάρισα, που είχε βγει το πρώτο BMW, με τα περισσότερα άλογα στη Βόρεια Ελλάδα, σε δυναμόμετρο του Θοδωρίδη. Και λέει, τρέχω με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Δεν το είδαμε ποτέ αυτή την κόντρα. Δεν ήταν έτοιμος. Ναι, ο Χρήστος είχε πάθει και ζημιά ο Χατζηκουβάς. Άλκη, άκουσε με λίγο. Ναι, ακούω. Βλέπω ξεδιψάς λίγο, έτσι. Λίγο, ίσα. Ναι, λίγο. Όπως πρέπει, το τιμά. Λοιπόν. Αλκή, κοίταξε, δεν μπορούν τέτοια άλογα αυτοκίνητα. Δεν μπορώ να αφήσω το ποτήρι γεμάτο. Πρέπει να το αδειάσω. Είναι πρόβλημα αυτό, φίλε. Στα πόσα μπουκάλια είσαι ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή. Γιατί σε βλέπω χαμογελά. Όχι, είμαι καλά. Είμαι πολύ καλά. Μην αγχώνεσαι. Ναι. Είσαι όχι καλά. Θα είσαι τέλειο. Πιστέψτε με, είμαι καλά. Δεν έχω τελειώσει ούτε καν το πρώτο μπουκάλι. Φθάνω. Ο Χατζηκουβάς είπε ή πισοκίνητο ή δικίνητο. Μπροστινοκίνητο δεν γίνεται να είπε. Εντάξει, όπως και να έχει ρε παιδιά. Ωραία. Ένα αυτό. Το είπε ρε φίλε. Ένα αυτό. Το είπε ρε Τάσο. Ωραία. Είπε. Το είπε. Λέω, δικίνητο ή πισοκίνητο. Ένα από τα δύο θα είπε. Να προκαλέσει ο Χατζηκουβάς. Με πισοκίνητο αυτοκίνητο, μπροστινοκίνητο είναι λίγο δύσκολο. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο χαζός. Μα. Είναι προκλητικό και την ημέρα, λόγο του σε κάποια με... πράγματα, αλλά όχι τόσο χαζός. Γράφει, Αλκή. Ωραία. Γράφουν τα παιδιά εδώ πέρα στα σχολεία ότι είπε δικίνητο. Γράφουν τα. Πολλά παιδιά είπαν δικίνητο. Το γράψανε, Γιώργο. Το γράψανε. Ναι. Έχει, παιδιά. Ωραία. Άκου λίγο. Θανώ. Άκου λίγο.
Το στάλι δηλαδή δεν είναι δικίνητο. Ναι, είναι. Είναι. Τότε πού είναι το πρόβλημα? Τι ήθελες να γίνει, για πες μου. Το ότι δεν πέτυχε η κόντρα αυτή και δεν έγινε. Γιατί δεν στήθηκε ποτέ αυτή η κόντρα? Ωραία. Ήθελες να ανέβει ο Χατζικουβάς? Όχι ρε φίλε, είχαν πει τότε ότι μοιράζουν απόσταση. Και μόσο θυμάμαι, το παλικάρι από εδώ, από τη Βόρεια Ελλάδα, είπε ότι μοιράζω απόσταση. Κάνω λάθος? Δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, φίλε, καθόλου. Δεν θυμάμαι. Αλκή, γράψε με λίγο. Επειδή έχει γράψει. Εφόσον δεν θυμάστε. Ακούστε. Εσένα σε έχει πειράξει τα λόγια του Χατζικουβά. Και από ό,τι βλέπω, ο Χατζικουβάς είχε πει αυτό το πράγμα στο YouTube και είχε γράψει, γιατί κάποιος είχε τραβήξει screenshot πριν 1,5 χρόνο, τα λόγια του, ότι δεν υπάρχει σε ένα post. Είχε γράψει ότι δεν υπάρχει αυτοκίνητο πάνω από τη Λαμία. Καλά, το θυμάμαι. Πώς το είχε γράψει, ρε φίλε? Ναι, κάτι τέτοιο. Μπράβο. Άρα, λοιπόν, αυτό δεν μειώνει την πόλη μου? Βέβαια. Τι μειώνει? Ναι. Ήτανε μαλακία. Τι μειώνει? Το είπαμε. Άκουσε το live πιο πριν. Περίμενε. Μισό λεπτάκι λίγο. Όχι, δεν σας άκουσα από την αρχή. Αλλά μισό λεπτό λίγο να σας απαντήσω σε αυτό. Ναι. Μετά μου λέτε εσείς, μιλάω γενικά εσείς, ότι εμείς το πάμε κόντρα Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Δεν το πάμε εμείς, ρε παιδιά. Λάθος κάνετε. Αλκή, το πάτε εσείς. Αλκή, άκου. Μία χαζομάρα που μπορεί να πετάξει ένας άνθρωπος ή δύο χαζομάρες μπορεί να πετάξει ο ίδιος άνθρωπος, δεν αντιπροσωπεύει, ναι, όπως εσύ σήμερα δεν αντιπροσωπεύεις, είπες, τη Θεσσαλονίκη. Αντιπροσωπεύει τον εαυτό σου. Εγώ αντιπροσωπεύω τον εαυτό μου. Φυσικά όμως, φυσικά όμως, εφόσον βγήκα μόνο εγώ, ναι, και μιλάω αυτή τη στιγμή, μιλάω και για την πόλη μου. Γιατί εμένα προσωπικά με πείραξε. Άρα, ρε, λοιπόν, αντιπροσωπεύεις την πόλη. Θα είσαι. Δεν μιλάω όμως, να σου πω την αλήθεια, δεν θέλω να μιλήσω με τον Θάνο, γιατί όσον αφορά τον Θάνο έχω μιλήσει προσωπικά και έχω τα έχω βρει, ρε φίλε, μαζί του, και μου έχει δώσει να καταλάβω το τι λέει ο άνθρωπος και τι εννοεί σε αυτά που μου λέει εμένα προσωπικά. Όσον αφορά εσένα, Τάσο, δεν με ενδιαφέρει το τι γράφω, ας με βρίσουν. Έχω ένα φίλο εδώ που μου λέει ότι το τη γράφουν δημόσια. Καλά, μα και δεν με απασχολεί καθόλου. Καλά, και για μένα δεν με απασχολεί καθόλου. Πιστέψτε με, δεν με απασχολεί καθόλου. Αυτοί που βρίζουν. Άκουσε με λίγο. Λόγω ότι είμαι από τους ανθρώπους που τα έχω ακούσει πολλά. Δεν με απασχολεί. Αυτοί που βρίζουν απλά δεν έχουν κάκαλα για να γράψουν κάτι σωστό. Εσείς έχετε όμως τον κακαλά. Και το μόνο εύκολο που τους είναι να μπαίνουν μέσα και να γράφουν και να βρίζουν. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Αδιαφορώ για τέτοιους ανθρώπους. Πάμε λίγο. Έμεινες στο κομμάτι το δικό μου. Πες μου, όσο για σένα, Τάσο, τι. Σε γράφω στα αρχίδια μου, θέλω να πει, Τάσο. Ας το πει live. Τάσο, άκου λίγο. Ναι, άκου λίγο. Είχες έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Είχατε πει αυτά που είπατε. Πριν λίγο καιρό, εγώ ανέβασα ένα post. Θυμάσαι? Ναι. Προσωπικά, ειλικρινά σου μιλάω, δεν έχω τίποτα Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Ναι. Ειλικρινά σου μιλάω. Δεν έχω τίποτα ούτε μαζί σου, ούτε με το Θάνο, ούτε με το Χατζικουβά. Γιατί ούτε αντίπαλοι μου είστε, ούτε τίποτα. Αλλά όταν βγαίνεις εσύ προσωπικά και μου λες ότι εγώ δεν περνάω τα διόδια για να έρθω εγώ Αθήνα για να τρέξω μια κόντρα, ρε φίλε, με προσβάλλεις. Άκου, φιλαράκι, δεν σε προσβάλλω, η αλήθεια είναι. Η Θεσσαλονίκη δεν στηρίζεται ούτε την Αθήνα στους αγώνες, ούτε στα event, ούτε όταν σας προσκαλούμε κάτω για οποιοδήποτε λόγο έρχεστε να δώσετε παρόν. Άσε με να μιλήσω, ναι. Τόση ώρα μίλαγες. Εντάξει. Ναι, λοιπόν, φυσικά. Όταν είπα ότι δεν περνάτε τα πρώτα διόδια των Μαλγάρων για να κάνετε είτε κόντρα, είτε για να στηρίξετε κάποια πράγματα που θέλουν να κάνουν οι Αθηναίοι, είναι αλήθεια. Αντιθέτως,
Αντιθέτως, φίλε μου Αλκή, ναι. Εμείς τρέχουμε στις ΣΕΡΕΣ, ναι. Εμείς ερχόμαστε Πολύκαστρο, δίνουμε το παρόν. Πόσα χρόνια έχεις ρετάσει να έρθεις ΣΕΡΕΣ? Εγώ έχω τρέξει. Εσύ προσωπικά. Μου, εμένα ο πρώτος μου αγώνας ήταν Πολύκαστρο. Μετά από εκεί πέρα πήγαινα την Πάκη, φίλε. Δεν πήγαινα Αθήνα, δεν έτρεχα Αθήνα. Ωραία. Την Πάκη πήγαινα. Άρα, Τάσο, ναι. Να ξέρουμε και τι λέμε. Ναι. Για να έρθεις εσύ στη Βόρεια Ελλάδα έχεις μια δεκαριά χρόνια. Ναι, από το 2010. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι σημαίνει με αυτό. Εσύ έχει τρέξει Αθήνα. Εσύ έχει τρέξει Θήβα. Περίμενε. Όχι. Κώστα, άσε με λίγο να μιλήσω. Όχι, όχι. Έχει αμάξει. Όχι. Δεν ξέρω. Τάσο, Τάσο, Τάσο. Φθάνω. Ακούστε με λίγο. Εγώ προσωπικά τρέχω δρόμο. Δεν τρέχω πίστα. Δεν με απασχολεί η πίστα. Ωραία. Θες να κάνεις κοντρά. Έχεις έρθει ποτέ Αθήνα, έχεις μοιράσει απόσταση. Ωραία. Όχι, άρα, δεν έχω αλλά μοιράσει, θέλεις, αλλά με θέλεις, το που θα βγω. Αλλά θέλεις αν κανονίσει ένας Αθηναίος να έρθει, να κανονίσει, να έρθει στην Θεσσαλονίκη να πατήσετε, έτσι. Το άκουσες αυτό που σου είπα? Κοίταξε, Τάσο. Γιατί νομίζω μίλησες στο φίλο σου και δεν το άκουσες. Λέω, εσύ αν κανονίσει μια κόντρα με έναν Αθηναίο, θέλεις η κόντρα να γίνει, ναι, στη Θεσσαλονίκη? Άκουλη, θα σου πω. Μοιράζεις εσύ απόσταση, παράδειγμα, αν βρεθεί ένα μπροστοκίνητο, αυτοκίνητο από Βόρεια Ελλάδα με την Αθήνα. Αν εγώ, παράδειγμα, αν εγώ θέλω. Άκου. Γιατί δεν μ' αρέσει, άκου λίγο, ναι. Δεν μ' αρέσει αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Ναι. Πραγματικά σου μιλάω. Γιατί είμαστε ένα. Εγώ προσωπικά δεν είμαι Έλληνας, είμαι Αλβανός. Μεγάλωσα εδώ, έχω κάνει μια οικογένεια εδώ. Ζω εδώ και τόσα χρόνια και είμαι περήφανος. Γουστάρεις. Φυσικά. Ωραία. Εννοείται. Ωραία. Εννοείται. Τιμή εννοείται. Τιμή σου είναι. Και δεν, το έκρυψα, και δεν το έχω κρύψει ποτέ από πού είμαι. Και δεν πρόκειται ποτέ να το κρύψω. Γιατί να το κρύψεις, ρε, από εκεί είμαι, ρε παιδιά. Το να λες ότι είσαι Αλβανός είναι κακό. Δηλαδή εγώ πρέπει να ντρέπομαι να λέω ότι είμαι Ελληνάς. Δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, σε μερικούς ανθρώπους μπορεί να φανεί κακό. Εγώ όμως δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα κρύψω από πού είμαι. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω για τις κόντρες. Εγώ, εμείς όμως από εδώ, από τη Βόρεια Ελλάδα, ναι, και να φτάσω στο διατάφτα, στο χθες, στο σήμερα, ήρθε ένα εστρία. Πριν λίγο καιρό είχα γράψει ένα post. Και μου είχες γράψει ότι αν κατεβεί, αν περάσει ένα αυτοκίνητο, και το θυμάμαι πολύ καλά, το είχες γράψει εσύ, ρε Τάσο, ναι, και ο Χατζηγουβάς, ότι αν περάσει ένα αυτοκίνητο από τα διόδια, τα Μάλγαρα, τα πρώτα διόδια της Θεσσαλονίκης, να έρθει προς Αθήνα, θα βρείτε αντίπαλο. Αν τα περάσει, εγώ, συγγνώμη, ένα λεπτό να τελειώσω και μετά μπορείς να μου πεις ότι κουστάρεις. Δεν θυμάσαι καθόλου τι έχω γράψει. Κάνω λάθος. Κάνεις λάθος. Θέλεις να βγεις να το διαβάσεις και να ξαναμπείς. Εγώ έγραψα. Όχι, δεν χρειάζεται. Εγώ έγραψα. Δεν χρειάζεται. Ότι δεν κάνετε κόντρες και δεν περνάτε τα πρώτα διόδια της πόλης σας για να κάνετε κόντρα. Θέλετε όλες οι κόντρες να γίνονται στην έδρα σας. Αυτό έγραψα. Άλκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να, έρχεσαι διαβασμένος. Ναι. Θέλω να θυμάσαι καλά τι λέμε και τι έχουμε γράψει, έτσι. Ωραία. Ωραία. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Εφόσον εμείς δεν περνάμε τα διόδια και ο Θάνος πριν λίγο είπε κάτι ότι το αυτοκίνητο το S3, το Α3, το S3 του... Ναι, του Νικολόπουλου. Πώς το λένε, Το Νικολόπουλου. Α, μπράβο. Πιστέψτε με, είναι από την πόλη μου και δεν τον έχω φίλο. Όχι ότι δεν τον γουστάρω, δεν τον ξέρω το παιδί. Ναι, και έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρω και δεν μου κάθεται καλά, δεν τον κάνω φίλο. Ωραία. Άκουσε με λίγο να σου πω. Τέτοιος άνθρωπος είμαι. Θα το ξαναπούμε γιατί εφόσον, ναι, το... Πες μου. Ο ιδιοκτήτης... Ναι. Θέλω να καταλάβεις πολύ καλά αυτό που σου λέω, έτσι. Θα στα λέω αργά. Ο ιδιοκτήτης είναι από τη Θεσσαλονίκη. Το αυτοκίνητο... Να ξέρεις... Άκου λίγο. Το τι θα τα πεις αργά,
με προσβάλλει. Όχι, όχι, δεν γιατί ξέρω πολύ καλά. Δεν κατάλαβε τι εννοώ. Θέλω να τα αποστηθήσει λίγο αυτά. Okay. Άκουσε με λίγο. Να τα κατανοήσει. Λοιπόν, ο ιδιοκτήτη. Καταλαβαίνω πολύ καλά. Ο ιδιοκτήτη είναι από τη Θεσσαλονίκη. Και μπράβο του. Το αυτοκίνητο είναι στην Αθήνα 3 χρόνια. Το φτιάχνει. Αθηναίος μηχανικός. Ωραία. Αθηναίος ηλεκτρολόγος. Ναι. Αθηναίος προγραμματιστής. Ναι. Γιατί βγαίνει όλη η Θεσσαλονίκη και γυρνάει και λέει ότι βρέθηκε ένα θεσσαλονικιώτικο αυτοκίνητο να πατήσει και εσείς οι Αθηναίοι που λέγατε ότι έχετε αυτοκίνητα σε αυτή την κατηγορία με τόσα πολλά άλογα δεν βρίσκεται τώρα ένα να πατήσει. Γιατί ταυτοποιείτε το αυτοκίνητο σαν θεσσαλονικιώτικο επειδή ο ιδιοκτήτης είναι από τη Θεσσαλονίκη. Και βγαίνουν οι τρίτοι και τα λένε άκου πρόσεχε λίγο. Τα λένε οι άσχετοι από τη Θεσσαλονίκη. Δεν το πες εσύ. Ωραία. Μπορεί να το πει κάποιος άλλος. Τα λένε οι άσχετοι όμως αυτό το πράγμα. Αλλά ξέρεις τι βλέπω. Δεν έχει μπει κανένας από εσάς να γυρίσει να πει παιδιά, μην γράφετε, μην χαλάτε το κλίμα. Αφήστε το. Γιατί γράφετε για Αθήνα Θεσσαλονίκη. Παρά μόνο μπαίνουν κάποιοι άλλοι και σιγοντάρουν σε αυτά που γράφει ο κάθε μαλάκας. Καταλαβες. Εγώ προσωπικά από την ημέρα που μίλησα με τον Θάνο. Περίμενε λίγο. Ναι. Από την ημέρα που μίλησα με τον Θάνο, ο Θάνος ξέρει πολύ καλά ότι από εκείνη την ημέρα και μετά εγώ δεν έχω ξαναπεί να γράψω. Μπήκα σε εισαγωγικά και έγραψα κάτι. Δεύτερον, τι θα πει φτιάχνετε ένα αυτοκίνητο στην Αθήνα. Δηλαδή εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη και φτιάχνω ένα αυτοκίνητο στην Αμερική. Το αυτοκίνητο από πού είναι. Ο ιδιοκτήτης από πού είναι βασικά. Έχει δίκιο ο Άλκης. Αυτό ακριβώς. Πείτε μου λίγο ρε παιδιά, εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη και φτιάχνω ένα αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Ναι. Τι θα πει αυτό το πράγμα, ότι το αυτοκίνητό μου είναι από την Αμερική και δεν μπορεί να τρέξει στην Αθήνα. Μπορεί να τρέξει όπου θέλει. Καταλαβαίνεις. Απλά δεν μπορείς να γυρίσεις και να... Τι θα πει αυτό ότι το αυτοκίνητο φτιάχνεται στην Αθήνα και δεν μπορεί να τρέξει τα αυτοκίνητα της Αθήνας. Δεν μπορείς εσύ. Τι μου λέτε μετά σου. Δεν μπορείς εσύ Άλκη όμως με το αυτοκίνητο αυτό που φτιάχτηκε στην Αμερική και είσαι από τη Θεσσαλονίκη να γυρίσεις να πας στη Φλόριντα της Αμερικής και να πεις το αμάξι είναι θεσσαλονικιώτικο και πατάει με αμερικάνικα αυτοκίνητα. Καταλαβαίνεις. Να σου πω κάτι. Υπάρχει ένα συνεργείο παράδειγμα σε εισαγωγικά. Το δικό σου. Ένα λεπτό. Θα καταλάβεις τι σου λέω. Ένα λεπτό λίγο. Αυτό το αυτοκίνητο σε οπαδικό. Το κατάλαβες. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό που σου λέω. Όχι, δεν υπάρχει οπαδικό. Άκου λίγο. Εγώ είμαι ΠΑΟΚτσής. Εσύ παράδειγμα είσαι Ολυμπιακός και ο άλλος είναι Παναθηναϊκός και ο άλλος είναι ΑΕΚ. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Παράδειγμα, εσύ έχεις, Τάσο, ένα συνεργείο και φέρνω εγώ το δικό μου, το αυτοκίνητο μου το φτιάξεις εσύ. Τι θα πει αυτό, ότι μου το φτιάχνεις εσύ και εγώ δεν μπορώ να κοντράρω τα αυτοκίνητα της Αθήνας και το αυτοκίνητο είναι αθαϊκό. Άλκη, να σου απαντήσω. Τι θα πει αυτό, ρε παιδιά. Δεν καταλάβεις τι είπα πριν. Τα βλέπει. Όχι, Θάνο, δεν θέλω από σένα απάντηση. Θέλω από Τάσο, σε παρακαλώ πολύ. Μαζί σου τα έχω ξεκαθαρίσει. Τα βλέπεις, Άλκη, δεν κατάλαβες τι σου είπα πριν. Το είδες. Μου κάνεις μια ερώτηση. Την έχω απαντήσει από πριν, ρε φίλε. Σου είπα, μαγιά του το ιδιοκτήτη που το έχει φτιάξει, το έχει φτιάξει στην Αθήνα. Υπάρχουν όμως τρίτοι άνθρωποι που γράφουν μαλακίες από πίσω και το κάνουν οπαδικό όλο αυτό, ότι βρέθηκε ένα αμάξι από τη Θεσσαλονίκη να πατήσει με τα αθηναϊκά. Το γυρίσαμε πάλι στη Γαμο Αθήνα και στη Γαμο Θεσσαλονίκη. Το καταλαβαίνεις. Με βγάζεις έξω από τα ρούχα μπάνκι τώρα αυτή τη στιγμή, το καταλαβαίνεις. Όχι, ρε φίλε, όχι. Γιατί να σε βγάλω, γιατί να σε βγάλω έξω από τα ρούχα. Γιατί τώρα και δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Εσύ περιμένεις να ακούς. Περιμένεις να τελειώσω για να πεις αυτό που θέλεις. Δεν καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω. Εμένα με ενοχλεί το οπαδικό. Εγώ το ξέρεις ότι ήμουνα με το Α3 στην κόντρα. Εγώ δεν ξέρεις το Α3. Θέλει να μπει και ο Πορτοκαλίδης. Ναι, παιδιά, θέλει να μπει ο Πορτοκαλίδης.
Απλά να πω κάτι, ακούστε να πω κάτι γρήγορο. Αλκή. Όχι. Σε παρακαλώ πολύ να μου απαντήσει ο Τάσος. Σε παρακαλώ πολύ, Θάνο. Να μου απαντήσει λίγο ο Τάσος. Σε ποια ερώτηση, ρε Αλκή. Σε ποια ερώτηση, ρε Αλκή, να σου απαντήσω. Σε ό,τι θέλεις, ρε Τάσο. Πού διαφωνείς μαζί μου, ρε φίλε. Ρε, διαφωνώ. Δεν κατάλαβες. Διαφωνώ σε αυτούς που μπήκανε και γράψανε ναι. ότι τα μάξι είναι από τη Θεσσαλονίκη. Και σου βάζω παρένθεση ότι φτιάχτηκε στην Αθήνα και γράψανε ναι. και το πάνε στο οπαδικό αυτό το πράγμα. Εγώ Ωραία. Σου ξαναλέω ότι εγώ σαν Τάσος Κάκαρης στην κόντρα αυτή στήριζα ναι. το Α3. Ήθελα να περάσει το Α3. Ο Δήμος με το ΕΒΟ είναι γνωστός μου. Εγώ στήριζα το Α3 φωνικό. Το ότι είσαι Βαγγίτης δεν πάει να πει αυτό ότι θα υποστηρίζει κάποιο άλλο αυτοκίνητο. Αφού Βαγγίτης είσαι. Είμαι Βαγγίτης. Το ξέρουμε όλοι. Ναι, είμαι Βαγγίτης. Βαγγίτης είσαι. Ωραία. Τι είσαι. Το ξέρεις ότι στην κόντρα με το Χολίδη και το Εστρία. Μιλάει ο άλλος από πάνω. Ήμουνα με τον Νίκο τον Χολίδη. Το ξέρεις αυτό. Να το λύσουμε λίγο αυτό, να το λύσουμε. Ακούστε με λίγο. Ακούστε, Άλκη, άσε με να παρακαλώ. Άλκη, περίμενε λίγο, Γιώργο. Δεν υπάρχει πάντως κόντρα Βόρεια Ελλάδα και Νότια Ελλάδα. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Τάσο, αυτό μόνο να καταλάβεις. Ότι δεν έχουμε καμία κόντρα εμείς μεταξύ σας. Ποιος δεν έχει, ρε Άλκη. Το προηγούμενο live το είδε. Ποιος έχει. Τι δεν έχεις κόντρα. Το προηγούμενο live ήμουνα και εγώ εκεί μέσα. Δεν υπόθηκε κάτι Βόρεια Ελλάδα, Νότια Ελλάδα. Δεν έχει φέρει Θεσσαλονίκη ένα περίπτερο στο φεστιβάλ. Ένα περίπτερο. Ούτε στο προηγούμενο με το Μαραθώνα, ούτε σε αυτό. Σας έχουμε καλέσει να έρθετε κάτω, σας έχουμε καλέσει να κάνουμε μαζί το Roll Event στο Αγρίνιο και έχουμε φάει εκεί. Κοίταξε. Εγώ δεν τα ξέρω καλά τα πράγματα. Και τώρα θα μπήκατε αυτή την κόντρα, βγάζετε και εμένος. Γράφετε μέσα ότι... Βρέθηκε αμάξια από τη Θεσσαλονίκη, το ξαναλέω και το ξαναλέω και δεν μπορώ να το χωνέψω πραγματικά. Έχετε γράψει σε 3-4 post για αυτό το Α3 και βλέπω ότι το μόνο που γράφουνε είναι κακίες. Τάσο, η κακία ξέρεις από που ξεκινάει ρε φίλε. Να σου πω. Ναι. Έγραψα ένα γαμημένο post που σε αυτό το post εμένα προσωπικά, εμένα σαν Άλκη, με βρίσαν όλοι. Και ο Θάνος και εσύ τα είδατε όλοι τα σχόλια. Κάποια στιγμή μπαίνεις εσύ και ο Γατσιγουβάς και γράφεται από κάτω. Ότι εμείς... Ρε, φίλε, τι γράψαμε. Άκου λίγο, υπάρχουν γραμμένα είναι. Ναι. Ότι εμείς σε εισαγωγικά, εμείς οι σκουπιδιάριδες εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, δεν περνάμε τα διόδια για να τρέξουμε μαζί σας. Έτσι φάνηκε αυτό που γράψατε. Εντάξει. Αλκή, νομίζω ότι αν μιλάς... Έτσι φάνηκε, αδερφέ μου. Όχι. Μπορεί να το θέλεις λάθος εσύ. Εμένα τα γραπτά μου συνήθως τα καταλαβαίνει ο κόσμος και ξέρει πως γράφω. Το ότι έγραψα, το ότι θέλετε οι κόντρες να γίνονται στην έδρα σας συνέχεια και ότι δεν περνάτε τα πρώτα διόδια από την περιοχή σας για να κάνετε κόντρα, εντάξει, αυτό φαίνεται. Αυτό έγραψα, καταλαβαίνεις. Από πού φαίνεται, ρε φίλε, από πού φαίνεται, πες μου λίγο. Ότι δεν μοιράζεται ποτέ απόσταση για να κάνετε μια κόντρα. Αυτό. Ποιος μας είπε να μοιράζουμε απόσταση. Εκτός αυτό, περίμενε, μην το πάμε μόνο στην κόντρα. Ναι. Είπα ότι δεν περνάτε και τα διόδια, ούτε για να κάνετε αγώνα στη Θήβα, ούτε για να στηρίξετε φεστιβάλ αθηναϊκό, ούτε να τρέξετε στο Τυμπάκι, ούτε να τρέξετε πουθενά. Το μόνο που κάνετε είναι να τρέχετε σέρες και όταν ήταν το Πολύκαστρο ανοιχτό. Τρέχετε δηλαδή μόνο στη Μακεδονία. Τάσο. Το καταλαβες. Ναι. Τάσο, να σου πω λίγο δύο πράγματα. Όταν θα μιλάς μαζί μου προσωπικά ναι. και όταν μιλάω μαζί σου, εγώ προσωπικά μιλάω καθαρά για δρόμο. Δεν με ενδιαφέρει η πίστα. Στο λέω στα ίσα. Φίλε Άλκη, δεν θυμάμαι. Ο Θάνος ξέρει πολύ καλά γιατί έχω μιλήσει μαζί του πάνω από μια μισή ώρα. Θάνο, κάνω λάθος. Ναι, έχουμε μιλήσει. Άμπραβο. Άλκη. Εγώ μαζί σου δεν έχω μιλήσει, ρε φίλε. Άλκη. Και αυτά τα λεγόμενα τα δικά σου και του Χατζικουβά με έχουν πειράξει. Άλκη. Εμένα προσωπικά σαν. Άκου.
Άκουσε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με. Επειδή το live εδώ πέρα τώρα είναι πολύς ο κόσμος. Και το πρόβλημα που έχεις εσύ με τον Τάσο δεν αφορά τον κόσμο. Αν θες να μιλήσεις με τον Τάσο, θα μιλήσεις όπως μιλήσεις μαζί μου, η inbox με τηλέφωνο, θα το λύσετε. Εννοείται. Γιατί εδώ πέρα τώρα ο κόσμος έχει άλλες ερωτήσεις και πρέπει να κάνουμε λίγο τη φάση όλοι αυτοί. Οπότε, άκου. Ο Τάσος έχει τα δικά του τέτοια, δικές του σκεπτικό, εσύ το δικό σου, κάντε μου μια χάρη, μιλήστε άλλη στιγμή οι δυο σας, να μπουν στο live πορτοκαλίδι σε κανένα δυο εκεί παιδιά δικά σας, να βγάλουν μια άκρη, εντάξει. Να πει όποιος θέλει. Λοιπόν, καλή συνέχεια για από μένα. Για. Να περνάτε καλά. Άλκη, κοίτα το λέω. Να επανέλθεις, στείλε μου. Εντάξει. Να μπει ο πορτοκαλίδης λίγο να... Έγινε, αδερφέ. Έγινε. Άντε, για χαρά. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Όλες τις κυβάλτες, παιδιά, να βάλουμε τον πορτοκαλίδι που έχει ζητήσει επιμόνως να... Άλκη, πρέπει να βγεις μόνος σου, εσύ, Άλκη. Εσύ να βγεις. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, μπαίνει ο Φώτης μέσα. Μη γελάς, μαλάκα, Θάνο, μη γελάς. Είσαι μαλάκας, δεν γελάω. Στάσω, κεράσω. Θα μου γελάω. Νάτος. Πού είσαι, ρε Μορφή. Πού είσαι, ρε Καρντάση. Τι κάνετε, παιδιά, είστε καλά. Γεια σου, ρε φίλε. Ότι πες δύο πράγματα να ξέρουν ποιος είσαι όσοι παρακολουθούν. Είμαι εδώ από Θεσσαλονίκη, έχω ένα αυτοκίνητο αγωνιστικό και εντάξει, διάφορα. Διάφορα άλλα. Και κοντράδικο, είσαι κοντράδικο. Κοντράδικο δεν έχω αυτοκίνητο. Είναι βόλτα στα οποία μετατρέπονται, κάνουν πατήματα, γουστάρουμε και έχω και ένα εύω να γυρνάω γύρω-γύρω. Είναι το τελευταίο. Δεν κάνει τίποτα άλλο αυτό. Μόνο γι' αυτό κάνει. Ναι, τα εύω δεν κάνει άλλα πράγματα. Δεν είχε σιάδι. Λοιπόν, εγώ προσωπικά ήθελα να επέμβω στη συζήτηση γιατί είδα ότι πήγε να εκτραχιαστεί τέλος πάντων με το θέμα αυτό όπως έχει προκύψει, που για μένα δεν υπάρχει θέμα, δεν είναι θέμα. Και ο λόγος είναι γιατί προσωπικά και σαν άτομο και σαν ομάδα εδώ κάποιοι άνθρωποι έχουμε στηρίξει όλες τις διοργανώσεις που γίνονται ανά την Ελλάδα. Είτε αφορούν τις αίρες, είτε αφορούν το Αγρίνιο, είτε αφορούν κάποια event που έχουν γίνει με διάφορους ανθρώπους. Χωρίς κιόλας ο επαγγελματικός μας προσανατολισμός να είναι πάνω στο αυτοκίνητο. Εγώ δεν βιοπορίζομαι από το αυτοκίνητο, άλλη είναι η δουλειά μου. Γι' αυτό και είναι κάποια πράγματα τα οποία με πειράζει που ακούγονται. Δεν μπορεί να διαχωρίζουμε μια Ελλάδα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ή σε Πελοπόννησο, Κρήτη, Νήσους κτλ. Θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι σε μια γροθιά να δούμε τι θα κάνουμε με το λεγόμενο μηχανοκίνητο, γιατί είναι κάτι που προβληματίζει και είναι δύσκολο και θα πρέπει να βρούμε μια λύση, να μπούμε σε μια ρουτίνα. Εγώ γι' αυτό ήθελα να επέμβω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει διαχωρισμός. Και υγιώς σκεπτόμενοι αυτό νομίζουν. Ότι. Ναι. Εγώ. Τώρα έχουμε το event την άλλη εβδομάδα στο κέντρο. Ναι. Καταρχάς είχες πάει στο προηγούμενο ακριβώς του Μαραθώνα που είχε επιτυχία. Ως τι θα πήγαινα, Κωνσταντίνε. Ως τι, σαν Φώτης. Ως θεατής. Ως θεατής. Λοιπόν, εγώ κατέβηκα στην Αθήνα, αλλά για άλλο λόγο δεν μπόρεσα να πάω. Ναι. Προσωπικό. Κατέβηκα στην Αθήνα, ο σκοπός μου ήταν να κατέβω να πάω στο Μαραθώνα, αλλά δεν μπόρεσα να πάω. Γιατί ήταν, νομίζω... Θα σε δούμε κάτω, θα είσαι κάτω, θα τα πούμε από κοντά. Θα προσπαθήσω να έρθω, γιατί τι γίνεται. Σαν εταιρεία κλείνω μια λογιστική χρήση και είναι δύσκολο. Δεν ξέρω άμα γνωρίζετε, κλείνω μια χρήση. Ναι, άμα αφιερώσεις, ναι. Τα άτομα που βλέπει ο κόσμος και γνωρίζει μέσα από την κάμερα, είναι καλό να τα συναντήσεις και από κοντά. Σίγουρα και θα στηρίξεις. Που λένε ότι ξέρεις, εμείς είμαστε ενωμένοι και τέτοια, και για να δείξουμε ότι πραγματικά στον κόσμο δεν υπάρχουν αντιπαραθέσεις. Μα να σου πω κάτι. Εγώ πέρασα τα Χριστούγεννα μου με τον Τάσο. Τι άλλο να σου πω. Ναι. Τι άλλο να μας πεις. Τι αντιπαράθεση μπορεί. Η διαπροσωπική σχέση, ξέρεις, στον κόσμο δεν φαίνεται. Ενώ όταν πας σε ένα event και
είσαι γνωστός, γιατί είσαι με αγωνιστικά, είσαι με αυτοκίνητα, σε χωρίζουν στη Θεσσαλονίκη, ο κόσμος σε βλέπει αλλιώς και βλέπει αλλιώς την κίνησή σου, καταλαβαίνεις σου λέω. Δηλαδή το να πας σε ένα event για παράδειγμα, αλλά να μπορείς, ξέρεις, ο κόσμος το παίρνει διαφορετικά, ο κόσμος προσπαθεί να πιαστεί από κάπου, εάν θέλει την αντιπαράθεση. Ναι, σίγουρα, αλλά επειδή εμείς εδώ η αντιπαράθεση μας γενικά έχει να κάνει όχι με το event Αθήνα-Θεσσαλονίκη, εμείς εδώ παλεύουμε, παιδιά, για να βγάλουμε τους αγώνες. Εγώ θα σας το πω γιατί είμαι και από την εσωτερική μεριά. Προσπαθούμε να βρούμε τους πόρους για να μπορέσουμε να οργανώσουμε τους αγώνες που έρχονται. Δηλαδή έχουμε πολύ κεραία θέματα. Επειδή περνάμε μια κρίση, περνάμε ένα τέτοιο, οι πίστες δεν κατεβάζουν τα τιμήματα για να μπορέσουμε να κλείσουμε για τρεις μέρες π.χ. τις Σέρες. Τα κόστη είναι μεγάλα, συμμετοχές δεν υπάρχουν και έχουμε άλλα προβλήματα. Γι' αυτό τα βλέπω και κάποια πράγματα και γελάω. Δεν είναι δηλαδή ούτε άξιο να ασχολούμαστε. Ο κόσμος όμως ασχολείται, ξέρεις, με την Κίτρικα, γουστάρει. Και όχι με τον αγώνα. Ναι, φίλε, γουστάρει. Δεν έχει επενδύσει. Ναι, δεν έχει επενδύσει όμως και τίποτα για να γουστάρει. Δηλαδή, μιλάνε τώρα που λέγανε γιατί δεν έγινε αυτό το πράγμα στη Λάρισα. Όταν ήμασταν σε καραντίνα, ο καθένας προσπαθούσε να σώσει το μαγαζί του και σχολιόταν με τη δουλειά του και προσπαθούσε να δει τα κόστη του και το ένα και το άλλο. Μέχρι να γίνει αυτό, είχαμε και ένα θάνατο στη μέση. Και κάθεται τώρα τι, να απολογούμαστε σε ποιον, γιατί δεν έγιναν τα πράγματα στη Λάρισα. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, για το Θεό τώρα, ρε παιδιά. Είμαστε. Ναι. Συγγνώμη, Γιώργο. Όλες οι ερωτήσεις για τη Λάρισα όμως γίνανε από βόρεια πλευρά. Αθηναίος δεν ρώτησε ποτέ γιατί πήγαμε στη Λάρισα. Έτσι, κατάλαβες. Καταλαβαίνω ότι λες απόλυτα, έχεις απόλυτο δίκιο. Τα αυτοκίνητα πολύ πληρωμένα, τα πιστάδικα, σκουριάζουν και σκονίζουν τα γκαράζ. Αγώνες στις Σέρες είναι πολύ δύσκολο λόγω, όπως είπες, μικρών ελάχιστων συμμετοχών. Αυτό όμως πρέπει να προβληματίσει εσένα, εσάς, αφού ασχολείστε, γιατί δεν υπάρχουν συμμετοχές στις Σέρες. Δηλαδή, εγώ θεωρείς ότι δεν έρχομαι να τρέξω γιατί δεν συμπαθώ εσένα ή τους Βορείους. Κάποιο άλλο πρόβλημα υπάρχει. Χωρίς να θέλω να αφήσω κάτι συγκεκριμένο, έτσι. Εσύ γνωρίζεις πολύ καλά τι συμβαίνει. Δεν είσαι, είσαι μέσα πράγματα. Δεν είναι κάτι. Συγγνώμη. Δεν είναι κάτι που το λέω με κακία. Ο Τάσος έχει τα κολλήματά του. Συνήθως πάντα την κουβέντα την πάει Βόρειους Νότιους, Θεσσαλονικούς Αθηναίους. Παρ' όλα αυτά. Δεν την πάω εγώ, ρε Γιώργο, δεν την πάω εγώ. Εγώ, Άσε με λίγο, μωρή. Γαμιόλα. Λοιπόν, εν μέρει έχει ένα δίκιο. Και είναι το εξής. Αυτοκίνητα βόρεια έρχονται να τρέξουν στην Αγρίνιο Κρήτη μόνο αν τα ρυθμίζει Αθηναίος. Κανένα αυτοκίνητο βόρειο δεν κατεβαίνει να τρέξει σε πίστα αν δεν έχει με Αθηναίο κάτοικο, ναι. Επίσης, έτσι, χωρίς να το, δεν το λέω με κακία, για να βρεθούν οι λύσεις, από τους Αθηναίους βρίσκονται. Όταν λέω Αθηναίους, μπορεί να είναι από τα Τίρανα. Ενώ στην Αθήνα έχουν μαγαζιά και από εκεί εδώ δουλεύουν. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Ναι, καταλαβαίνω πολύ καλά. Είναι ελάχιστα αυτοκίνητα που φτιάχνονται στη Θεσσαλονίκη, φτιάχνονται εκτός από Αθήνα και κάνουν κάτι σοβαρό. Και όταν λέω σοβαρό, εννοώ να πούνε ότι ξέρεις κάτι, αυτό το αυτοκίνητο είναι καλό, θα πάει στην πίστα, θα κάνει κάτι. Όλοι κάτι από εδώ παίρνουν. Και πρόσεξε, είναι το λογικό και δεν είναι καθόλου παράλογο. Όπως και εγώ, αν χρειαστώ κάτι, θα το πάρω από εκεί. Όταν θέλω να έρθω να πάω στις Σέρες, έχω ένα φίλο τον Λαλάπρο τον Καβάνα που τον ξέρει σίγουρα εσύ, που εκεί πέρα ο άνθρωπος έχει τράξει φίτ. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολλοί φίλοι, χρόνια μαζί, και όλοι πάμε εκεί πέρα. Γιατί αυτός εκεί πέρα έχει τα κονέ του. Εμείς έχουμε εδώ πέρα τα κονέ μας. Βοήθεια μπορούμε να παίρνουμε όλοι, να παίρνουμε όλοι από όλους. Είναι κακό να κατηγοριοποιούμε τη Θεσσαλονίκη, να διαχωρίζουμε την Αθήνα και όλο αυτό. Εγώ αυτό είναι που με έχει κουράσει πάρα πολύ και τον Τάσο το ίδιο. Και σένα θεωρώ. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Απλά όλο το θέμα έγινε από κάποιες κουβέντες που έγιναν από τον Κώστα, οι οποίοι άμα δεν τον έχεις γνωρίσει τον Κώστα από κοντά, και μιλάει για τον Χατζικουβά, δεν μπορείς να καταλάβεις ούτε τον τρόπο που μιλάει, ούτε που... Μα και ο Κώστας είπε δύο μαλακίες, οκ, okay, πειράχτηκαν κάποιοι άνθρωποι, το κρατήσανε και περιμένανε μετά από ένα χρόνο να βρεθεί κάτι
και παραπάνω και περιμέναν να βρεθεί κάτι για να αρχίζουν να λένε τις κακίες τους και να το χωρίζουν Αθήνα Θεσσαλονίκη. Πατήσανε δηλαδή πάνω στο Α3 αυτό και να μπαίνουν να λένε πού είναι τα αθηναϊκά που λέγατε ότι έχετε και πού είστε εσείς που δεν υπάρχουν αμάξια από τη Λαμία και πάνω. Περίμενε. Γράφει ο Μπουσίνης για αυτοκίνητα που κατεβαίνουν εδώ. Του Μπάτσιου τα αμάξια Μπουσίνη, ποιο το ρυθμίζει, αδερφέ μου, γιατί έχω μπερδευτεί μάλλον. Ποιο το ρυθμίζει. Μπράβο. Το Ταξόπουλο το αμάξι, θυμίστε μου λίγο, αυτό, το, αυτό που πήρε έτοιμο λέτε, αυτό το Audi δεν λέτε, αυτό, το Funny Car που είναι σαν Funny Car, έχει άλλο Ταξόπουλο, τι έχει. Το πεζό, το της γυναίκας, το Seat, αυτό το αμάξι που φτιάχνετε, ποιο ρυθμίζετε, δεν ξέρω. Το κάνει ο Πέτρος αυτό, όλο. Α, ωραία. Και ο Γκίτσης που ρυθμίζει. Ο Γκίτσης. Ο Γκίτσης κατεβαίνει. Βέβαια, είναι παρόν και είναι, ήταν και στο φεστιβάλ στο Μαραθώνα και θα είναι και τώρα στο... Λοιπόν, λέω λοιπόν στον Μπουσίνη που γράφει ότι δεν είπα ότι δεν υπάρχουν, αλλά οι περισσότεροι που κατεβαίνουν έχουν διαπροσωπικές σχέσεις με παιδιά από την Αθήνα για να κατέβουν. Αυτό είπα. Δεν είπα ότι το κάνουν όλοι. Το Κακαράκης δεν ρυθμίζει Αθήνα πλέον. Ρυθμίζει, ξέρω εγώ, που στον, πώς το λένε αυτό με τα μηχανάκια. Πώς το λένε. Ποιον ρε. Πιάνει και μηχανάκια, ρε. Πώς το λένε. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Κατεβαίνει όμως και τρέχει. Δεν είπα ότι δεν υπάρχουν αυτοκίνητα από άλλες περιοχές. Αλλά είπα... ναι. Όχι, θα σα πω. Μετά έναν άλλον ρυθμίζει. Έναν άλλο. Ένα άλλο ρυθμίζει. Τέλος πάντων, αυτό λέω ότι είναι χαζό όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά, εκ των πραγμάτων, τα αυτοκίνητα που τρέχουν σε αγώνες, που κατεβαίνουν, που κάνουν κανόνες, έχουν. Αν είναι από βόρεια, έχουν σχέσεις με, με κάτι από Αθήνα για να το κάνουν. Σκαλτσά, μπράβο. Σκαλτσά, καλά είπα. Σκαλτσά, δεν θυμίζει. Εγώ για να το πω έτσι πιο απλά, απλά και λαϊκά, ξέρεις τι έγινε, ρε παιδιά. Μείναμε λίγο. Συγγνώμη, να πω τελευταίο. Και όταν ο Χατζικουμπάς πέρσι έγραφε, αν το πάμε και έτσι, πού ήταν αυτό το S3 πέρσι. Δεν ήταν έτοιμο. Δεν είπαμε τίποτα εμείς όμως. Δεν υπάρχει S3. Τώρα με το S3 είναι έτοιμο. Έφυγε ο Χατζικουβάς, εξαφανίστηκε, έχει τα δικά του άνθρωπος που είναι Χατζικουβάς. Θέλει λίγο τάκτο όλο αυτό. Δεν ξέρεις τι περνάει ο καθένας. Καταλαβες. Έχουμε προβλήματα. Δεν είναι όλη μας η ζωή τα αυτοκίνητα. Έτσι. Μπράβο. Σαφώς. Απλά να το τελειώσω και να το συνοψίσω, γιατί ακριβώς εκεί είναι λίγο το ζουμί. Τι έγινε. Είχαμε μείνει για αρκετά χρόνια πίσω σαν βελτίωση. Σαν πόλη. Έτσι. Είχαμε μείνει πίσω. Εμείς αρχίσαμε αυτό το πράγμα ραγδαία να αρχίσουμε να το αναπτύσσουμε. Ωραία. Μηχανικούς και προγραμματιστές. Επιτοπλίστων κάποιοι από την Αθήνα, κάποιοι είχαν μηχανικούς που ήταν από εδώ και προγραμματίζανε στην Αθήνα. Οπότε αυτό άρχισε να αναπτύσσεται ραγδαία και ήταν ένα μήνυμα, ξέρεις, hello παιδιά, είμαστε κι εμείς εδώ. Καταλάβες. Πάνω στο σχόλιο πάλι του Χατζικουβά. Με αφορμή το live τότε που είχε γίνει. Κάπως έτσι εγώ το εκλαμβάνω ότι αυτό έγινε και πυροδότησε όλη αυτή την αντιπαράθεση. Χωρίς αυτό να το συμμερίζομαι εγώ, έτσι, σαν Φώτης. Απλά λέω ίσως ποια είναι η αιτία. Ωραία. Φώτη, το βίντεο στο YouTube το είδες. Ποιο βίντεο, Τάσο? Το live που κάναμε, γιατί τώρα ήρθαμε στο Instagram, γιατί έκανε παρεμβολές και κάτι τέτοια. Είδες στο YouTube στην αρχή γύρω στις 8 η ώρα, το είδες? Ούτε εγώ είδα, Τάσο. Ούτε εγώ έχω δει τίποτα, ναι. Να ξέρω. Να σας το επιβεβαιώσει ο Κωνσταντίνος, που γύρισα και είπα ότι δεν υπάρχουν πολλά συνέργεια. Δεν μπορεί να συγκριθεί η Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη, γιατί είμαστε 5 εκατομμύρια και είστε 1,5, 2, δεν ξέρω πόσο είστε. Είναι πολύ φυσιολογικό να έχουμε περισσότερες επιλογές, περισσότερους μηχανικούς, περισσότερους προγραμματιστές. Όλα τα έχουμε περισσότερα. Αφού είναι μεγαλύτερη πίτα. Μεγαλύτερη πίτα. Μπράβο. Συμφωνώ. Η Θεσσαλονίκη, γενικά η Μακεδονία, έχει πάρα πολύ καλά συνεργεία μοτοσυκλετών, ανταγωνιστικά, πολλοί ανταγωνίζονται και περνάνε και συνεργεία από την Αθήνα, όμως τα αυτοκίνητα έχουν μείνει λίγο πίσω. Είχανε μείνει. Και... Προχωράνε τώρα. Αυτό που γύρισα και είπα λοιπόν, ότι ένα αξιόλογο συνεργείο, είπα δύο αξιόλογα συνεργεία. Το ένα είναι του Φώτη, του Πορφύρη, το οποίο. Μην διαφημίζει, άκου, κοιτάξω λάθος. Μην διαφημίζει. Όχι, όχι. Δεν είναι διαφήμιση. Δεν είναι διαφήμιση. Όλοι παλεύουν. Όλοι παλεύουν. Εγώ αυτά που γνωρίζω σαν Τάσος. Εσύ είσαι.
Ναι, εγώ γνωρίζω τον Φώτη, ο οποίος είναι ανταγωνιστικός πολύ, φίλε, γιατί τα έχω δει τα αυτοκίνητά του. Είναι πάρα πολύ καλά και αν ήταν Αθήνα ο άνθρωπος αυτός, πίστεψέ με, θα πρωταγωνιστούσε. Βέβαια, λόγω του προβλήματος που του έτυχε, την έχει ηρεμήσει και έχει πάει λίγο προς τον προγραμματισμό και λίγο προς το σέρβις και στα light tuning. Τέλος πάντων. Μπράβο. Και είπαμε και για τον Κακιμότο, ότι είναι και ένας άνθρωπος που φτιάχνει Ιαπωνικά, γιατί αυτόν γνωρίζω. Δεν ξέρω κανέναν άλλον εκεί πάνω. Υπάρχουν είναι... πολλοί ακόμα σίγουρα. Είναι Τάσο και ο Γραμμένος. Ήταν απλώς έφτιαξε κάτι. Μίχος. Που έκανε του Φίκατα. Ο Φίκατας, παιδιά. Πριν... Ο Φίκατας λέει έφερνε μοτέρα απ' έξω και τα βάζαν πάνω. Μπερδεύεσαι, άκου. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Αφού ήταν η EMS εκεί πέρα. Άκου. Λοιπόν, άκου να σου πω. Για να τελειώνουμε αυτό το κομμάτι με το αυτοκίνητο Θεσσαλονίκης, ο Φώτης έχει καταλάβει τη φάση, να σας την πω γρήγορα. Χωρίς πολλά-πολλά, η Θεσσαλονίκη δεν έχει αμάξει ακόμα 8 δευτερολέπτα στην πίστα. Δεν έχουμε σπάσει το 9. Εκτός Ταξόπουλου τώρα που δεν είναι αμάξει. Τώρα ξεκινάνε. Δεν το λέω υποτιμητικά. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Δεν έχει αμάξει που έχει μπει στο 8 ακόμα. Γιατί δεν έχει και συνεργεία. Δεν έχει δηλαδή τόσες πολλές επιλογές. Δεν εξετάζω γιατί. Εγώ θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ καλά συνεργεία. Οι άνθρωποι γνωρίζουν, μαθαίνουν. Στην τελική, βίδες φύγει, Στάσο. Δεν είναι φοβερή επιστήμη. Και δεν το λέω ειρωνικά. Επίσης, Γιώργο, δεν έχει Θεσσαλονίκη και τόσους πολλούς καυλωμένους και με λεφτά όπως έχει Αθήνα. Κάνεις λάθος. Εγώ θεωρώ ότι η επαρχία έχει πολλά λεφτά. Απλά οι άνθρωποι ασχολούνται με άλλα πράγματα. Το κομμάτι λοιπόν, για να το τελειώσουμε αυτό το κομμάτι, συνοπτικά. Ακόμα στην πίστα κάνει αέρα, δεν κάνει τίποτα. Δεν έχει αυτοκίνητο να μπει στο 8. Μπορεί να είναι πολλά υποσχόμενα, δεν έχουν μπει. Μπήκε μόνο ο Ταξόπουλος τώρα, νομίζω, με ένα αμάξι που είναι funny car. Δεν είναι αμάξι. Έτσι. Δεν είναι για να κάνει 8, είναι για να κάνει 7 το αμάξι αυτό. Χαμηλό. Οπότε τώρα μαθαίνει, μπαίνει ο άνθρωπος. Επίσης μπορεί να εμφανιστούν και άλλοι και να μπουν στο 8. Από εκεί και πέρα θα αρχίσουμε να μιλάμε. Τα υπόλοιπα στο κομμάτι της βελτίωσης, αν θέλετε, γιατί η βελτίωση σημαίνει αγώνες. Η Ferrari δεν βελτιώθηκε στον δρόμο. Οι Mercedes δεν βελτιώθηκε στον δρόμο. Τρέχουν στη Φόρμουλα 1, τρέχουν NASCAR, τρέχουν τα αρχίδια μου τα δυο. Τρέχουν WRC. Δεν βελτιώνεσαι στον δρόμο με ένα αυτοκίνητο, με μια αυτοκινητοβιομηχανία. Στους αγώνες βελτιώνεται. Δεν το πάω τόσο μακριά, αλλά καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Καταλαβαίνετε όλοι τι θέλω να πω. Τα αυτοκίνητα θεωρώ πλέον ότι είναι πολύ καλά τα παιδιά από το Βορρά. Από όπου και αν είναι ο Βορράς, δεν είναι μόνο Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ καλά τα αυτοκίνητα. Έχουν δεχθεί πάρα πολύ βοήθεια από αυτοσυνεργεία από την Αθήνα και προγραμματιστές και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, αυτό πάλι δεν σημαίνει τίποτα. Πρέπει να χαλαρώσει όλη η φάση. Πρέπει να περνάμε όλοι καλά. Γιατί από κοντά όλοι καλά περνάμε. Ξαναλέω, μέσα από εδώ και ειδικά από τα γραπτά γινόμαστε σκατά. Από κοντά γελάμε, περνάμε καλά, πίνουμε, τρώμε, είμαστε γαμάτοι. Από μακριά είναι αυτό και από κάποια κολλημένα μυαλά. Από εκείνο το live που κατεβήκαμε. Και είπα εγώ ότι έχουμε αμάξια 600 λόγων για το σούπερ μάρκετ. Χωρίς να μπορούν να καταλάβουν ότι πλέον ένα γαμημένο VAG DG 600 άλογα το δίνει στη γυναίκα σου και πάει σούπερ μάρκετ. Γιατί έτσι είναι πλέον τα αυτοκίνητα. Αυτά. Δεν είπα όμως ότι με 600 άλογα δεν είσαι γρήγορος. Ούτε είπα ότι έχουμε 600 άλογα με μπάρες μέσα και deposit αγωνιστικά για να πάμε σούπερ μάρκετ. Αυτό μπερδέψανε. Κατάλαβες, και από τότε έτσι έχει κολλήσει αυτή η καραμέλα με τα 600 άλογα στο σούπερ μάρκετ και έχουμε ζαλίσει τα παπάρια μας. Αυτό έχει γίνει. Αυτό έχει κρατήσει από σένα, κρατήσαν τα διόδια από μένα, κρατήσανε τη Λαμία του Χατζηκουβά. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Άντε βγάλτε από το μυαλό τους, Γιώργο. Η Θεσσαλονίκη τι δεν έχει δει, πιστεύεις, λεφτά ή τεχνογνωσία τα συνεργεία? Εμένα ρωτάς. Ναι. Ποιον? Τον Τάσο από κάτω που είπε ότι... Εγώ πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη έχει άλλη κουλτούρα. Δεν έχει την κουλτούρα της Αθήνας. Η Θεσσαλονίκη έχει άλλη κουλτούρα. Δεν έχει την κουλτούρα της Αθήνας. Έχει περισσότερους... Η Θεσσαλονίκη έχει αρκετά λεφτά, εννοείται. Δεν υποτιμάω ότι... Έχει, θεωρείς. Εννοείται. Γιατί. Ωραία. Σε ρωτά. Απλά η Θεσσαλονίκη δεν είχε έναν... Ας πούμε, ξέρω εγώ, Θάνο, που πήρε ένα Εύω, έκατσε σε ένα συνεργείο, πλήρωσε 50-60 χιλιάρικα και κατάφερε με πολλές προσπάθειες να κάνει, ξέρω εγώ, 8-9.
δεν το πάλεψε, κατάλαβες, δεν έχει την κάβλα του Γιώργου, δηλαδή Θεσσαλονίκη έχει άλλη κουλτούρα. Είναι λίγη. Πολύ παλιά. Τέσσερα χρόνια. Και ερώτηση. Ναι. Έχει. Λοιπόν, ένας Θεσσαλονικιός κατέβηκε και έφτιαξε το αυτοκίνητό του στην Αθήνα. Σωστά. Και το έφερε τις προάλλες να κάνει το πάτημα. Ναι. Το ρωτάω εγώ τώρα. Εσύ ως Αθηναίος. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη να φτιάξεις το αυτοκίνητό σου. Και αν όχι, γιατί. Αφού έχουν την τεχνογνωσία, σύμφωνα με αυτό που μου είπες. Παναγιώτη, για την πρώτη φορά λέει, Παναγιώτη, για την πρώτη φορά λέει τα 50-60. Μετά το έχουμε χάσει λίγο. Για πες, πάσω το νόμι. Τι να πω ρε φίλε, δηλαδή, δεν είναι... να φύγω από την Αθήνα που έχω τόσες επιλογές να πάω στη Θεσσαλονίκη που είναι λιγότερες. Αφού υπάρχει τεχνογνωσία εκεί πέρα. Δηλαδή, τη λογική που έκανε το παιδί από τη Θεσσαλονίκη, ο Νικολόπουλος, όπως το λένε. Ναι, ναι. Θα την έκανες. Ο Νικολόπουλος, συγγνώμη. Αυτό το εξειδικευμένο που έκανε ο Νικολόπουλος, δεν το βρίσκει στη Θεσσαλονίκη όμως. Αυτό το εξειδικευμένο που έκανε ο Νικολόπουλος στην Αθήνα, δεν το βρίσκει στη Θεσσαλονίκη. Ήταν θέμα επιλογών. Δεν του το πρόσφερε η τοποθεσία του. Καταλαβες. Γιατί από πού είναι ο Νικολόπουλος? Από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα, τι του προσφέρει, δηλαδή τι μπορεί να προσφέρει η Αθήνα που δεν μπορεί να προσφέρει η Θεσσαλονίκη? Καταρχήν, όπως άκουσες, με τον Μπραούνο είναι κουμπάρι. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί στη Θεσσαλονίκη ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Υπάρχει, όπως είπα, ο Φώτης, ο οποίος όμως αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζει και ο άλλος ο Φώτης, λόγω ενός περιστατικού που έχει γίνει, τα έχει παρατήσει. Συμφωνείς, Φώτη, είναι έτσι? Συγγνώμη κιόλας. Θα επανέλθει όμως. Εντάξει, κάναμε μία παύση και θα κάνει μία παύση. Είχε ένα πρόβλημα ο άνθρωπος. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που συμβαίνει κάτι τέτοιο και δεν έχει άλλη επιλογή σε αυτό το κομμάτι, στα ΒΑΓ. Έχει, Φώτη... Τάσο έχει. Υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχει ο Γραμμενόπουλος ο Σωτήρης, που το θεωρώ έναν πολύ καλό μάστορα. Ο Γραμμενόπουλος τώρα έχει γίνει. Τον τελευταίο χρόνο τον ακούω και τον βλέπω πάρα πολύ συχνά. Απλά ο άνθρωπος βελτιώνει εδώ και χρόνια και είναι επίσης καλός. Είναι ο Μίχος, ο οποίος έχει μπει και στα DFSI. Δηλαδή, ο άνθρωπος... Ο Μίχος είναι από την Κατερίνη. Ναι, αλλά είναι εντάξει, τώρα από εμάς είναι 50 χιλιόμετρα. Είναι, δεν είναι... Ρε φίλε, Τσολόπουλος δεν τα φτιάχνει αυτά. Ο Μίχος είναι μηχανικός, έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω τι είναι. Και εγώ δεν έχω καταλάβει, παιδιά. Και εγώ δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτοί οι δύο μεταξύ τους τι κάνουν. Είναι ο μηχανικός, είναι ο Βασίλης. Ποιος είναι ο Βασίλης? Ο Βασίλης ο Τσολόπουλος είναι Τσολόπουλος. Ο μηχανικός. Και ο Στέφανος ο Μίχος είναι στον προγραμματισμό. Είναι αυτός που έγραψε ότι δεν κατεβαίνει ούτε στη μισή απόσταση για να πατήσει με αθηναϊκό αυτοκίνητο. Αυτός είναι στο Facebook που λέει δεν κατεβαίνει. Ναι. Παιδιά, δεν παρακολουθώ τα σχόλια, να πω την αλήθεια. Είναι πάρα πολύ καλός. Είπα ότι είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα, στα ΒΑΓ, που γράφει χρόνους με χειροκίνητο αυτοκίνητο. Αθηναϊκό αμάξι δεν υπάρχει. Λέω δεν υπάρχει. Από το καλύτερο συνεργείο, αυτό που κάνει ο Τσολόπουλος, από το καλύτερο αθηναϊκό συνεργείο στην Αθήνα, αυτό που κάνει ο Τσολόπουλος δεν το κάνει κανένας. Νομίζω ότι εύω δεν το κάνει αυτό που κάνει ο Τσολόπουλος. Με ήττα. Με ήττα. Ναι, πρόσεξε τώρα. Είμαστε τώρα 4. Εγώ το καλύτερο που κάνει με ήττα είναι 8-9 και 100-200-3-3. Στον δρόμο βέβαια το 3-3. Ναι, είμαστε αυτή τη στιγμή 4 άνθρωποι που συζητάμε και έχουμε καταλάβει. Ναι. Και έχουμε καταλάβει ότι είτε στην Αθήνα στη Θεσσαλονίκη έχουμε επιλογές. Έχουμε να πάμε κάπου τα αυτοκίνητα. Ρε παιδιά, σίγουρα υπάρχει. Έτσι είναι ρε παιδιά, έτσι είναι. Άρα δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Φτιάχνει ο καθένας το project του. Εγώ προσωπικά ξέρω ότι ακολουθώ. Πάω και στο Αγρίνιο έχω πάει και στη Θήβα έχω πάει. Εσύ πας. Ναι, και πάμε να δούμε, να τρέξουμε, να δοκιμάσουμε. Δεν έχουμε, δηλαδή, να συναντήσουμε ανθρώπους να μιλήσουμε. Βλέπεις, πάμε να βγάλουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Εμείς εδώ βασιζόμαστε όμως, και αυτή είναι η αλήθεια, όπως την είπε ακριβώς ο Θάνος, αυτοί που έχουμε σπάσει το 10 είναι μετρημένοι στα δάχτυλα, ονόματα, το 10, 8-9. Το 10. Το 10. Ας το σπάσουμε και ας αρχίσουμε να μιλάμε. Όχι να μιλάμε, να πει κάτι που είπε κάποια στιγμή ο Θάνος, δεν έχω να αποδείξω κάτι.
και εγώ προσωπικά που δεν το έχω σπάσει το 9, δεν έχω να αποδείξω κάτι Θάνο. Προσωπικά είμαι γεμάτος, το χόμπι μου το κάνω. Πιο πολύ γουστάρω τη διαδικασία στο να φτιάξω το αυτοκίνητο παρά στο να τρέξω. Γι' αυτό είπα ότι οι Θεσσαλονίκοι έχουν άλλη κουλτούρα. Το βλέπεις, Φώτη. Εσύ το κάνεις για άλλους λόγους. Εδώ στην Αθήνα μπορείς να βρεις έναν ο οποίος να είναι κολλημένος και να λέει: όπα, εγώ θέλω να φτιάξω ένα μάξι, να γαμίσω το ντουνιά στον δρόμο. Και ο άλλος να γυρίσει και να πει: άκουρε, εγώ γουστάρω τους αγώνες, θέλω να μπω στα εφτάρια. Και το πληρώνω. Καταλαβες. Είναι άλλη κουλτούρα. Οι Θεσσαλονίκοι, εσείς είστε πιο light. Δεν το κατηγορώ. Είναι του δρόμου. Απλά, είναι του δρόμου. Είναι του δρόμου πιο πολύ τότε. Ναι, εγώ θέλω και την επανάληψη, Τάσο. Εγώ αυτή τη στιγμή ήμουνα μια εβδομάδα λόγω δουλειάς και ήθελα να έρθω να σε δω κιόλας. Δεν μπόρεσα να έρθω να σε δω. Πήγα το βράδυ στον κοντό και έφυγα και δεν τον ξαναείδα κιόλας από την Τρίτη. Γύρισα και από την μέρα που γύρισα τη Δευτέρα έχω κάνει 5 πατήματα μέχρι σήμερα. Άκου να σου πω, Φωτή. Συγγνώμη. Εχθές το βράδυ μου στέλνει ένα μήνυμα. Εγώ μένω εδώ, έχει κάτι κοντροστέκια. Τα σκοτάδια που λένε από το σπίτι μου είναι 2 χιλιόμετρα. Εγώ, τέλος πάντων, έτυχε να έχω το Σουμπαρού στον καράζ του σπιτιού εδώ πέρα. Όχι στον καράζ που βάζω τα υπόλοιπα. Λοιπόν, και μου στέλνει ένας τύπος και μου λέει: φιλέ, θα πάω στα σκοτάδια. Θα έρθεις. Εγώ μου λέει: έτρωγα κάτι σουβλάκια. Τώρα θα έρθω. Πάω μπροστά, πάω εκεί πέρα. Άκου. Εχθές λοιπόν το βράδυ γίνανε 1, 2, 3, 4, 6 πατήματα ανάμεσα σε Honda, Vag, Subaru, Evo, που δεν τα ήξερε κανένας. Του μιλάω λοιπόν με αυτό, με το παιδί, και μου λέει: μαλάκα, να σου πω, μου λέει κάτι. Μιλάω με ένα παιδί από Θεσσαλονίκη, και είναι γνωστό και του Κάκαρη και σένα, δεν λέω το όνομα. Και μιλάμε στο Instagram, ξέρω εγώ, και μου λέει: γιατί δεν βάζετε στην Αθήνα κόντρες και τέτοια. Και του λέει: άκου φίλε, βγαίνουμε σχεδόν κάθε βράδυ και βάζουμε τουλάχιστον 30-40 κόντρες ο καθένας ανάμεταξύ μας και στο δρόμο. Το ότι δεν ανεβάζουμε βίντεο για να βάζουμε κόντρες όπως κάνουν οι κόντρες δράξτερ που λένε που είναι Αθηναίοι, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κόντρες. Και του έστειλε 40 μετρημένες κόντρες από 2 μέρες. Μία και 2 μέρες. Και λέει: όχι, στορκίζομαι. Και ξέρεις, επειδή το ακούει πάνω το live, θα σου πει ποιος είναι όταν θα το δει. Και μου λέει: δεν το πίστευε. Του λέω: μαλάκα, γιατί δεν πίστευε. Το ότι δεν ανεβάζουμε, το έχω ξαναπεί. Το ότι δεν ανεβάζουμε βίντεο από τις κόντρες με τα 500 και 400 και τα 600 άλογα, δεν το κάνουμε γιατί δεν μας ενδιαφέρει, Φωτάρα. Το ξέρεις πολύ καλά πώς είναι. Και σίγουρα συμβαίνει και εκεί πέρα αυτό. Και δεν σας ενδιαφέρει. Απλά στο κόντρες δράξτερ είναι 4-5 που βάζουν, πάνε και κάνουν τράκι μόνοι τους. Βάζουν κόντρες αποστάσει, μάλλον ένα αυτοκίνητο των 400 αλόγων, 500 αλόγων, τα ανεβάζουν και λένε: μόνο κόντρες από Θεσσαλονίκη βλέπουμε. Στην Αθήνα δεν πατάτε. Πατάτε σε αγκούρια. Δεν πατάτε. Στην Αθήνα γίνονται 100 πατήματα την ημέρα. Διαφορετικά. Όπως το λέω. Απλά δεν υπάρχουν βίντεο. Είσαι κάποια υπάρχουν και δεν τα ανεβάζουμε. Όπως το λέω. Όταν δεν είναι χαλασμένα. Όταν. Ρε φίλε, η μικρή κατηγορία 400, 500, 600 άλογα είναι κάθε μέρα δουλεύουν αυτά τα μπουρδέλα. Κάθε μέρα. Ναι, απλά ναι, δεν είναι κρυμμένα με πλαστικά. Είναι αυτοκίνητα καθημερινά. S3, 376, 371. Και πατάνε και βάζουν τις κόντρες τους καθημερινά. Όπως το λέω, φίλε, καθημερινά. Χαμός. Απλά δεν ανεβαίνει πουθενά. Και λέει Θεσσαλονίκη, δεν βλέπουμε κανένα κόντρα από εσάς. Άντε, πες μου τώρα, βγάλε άκρη. Άκου να σε πω τώρα τι είχε γίνει. Εγώ όταν ανεβαίνω πάνω, μένω εκεί στην Κηφισιά, στη Δικέλεια. Το θυμάμαι. Δικέλεια, ναι. Δικέλεια. Λοιπόν, βλέπω το δρόμο του Ολυμπιακού χωριού. Άρα μπορείς να φανταστείς ότι κάθε βράδυ τι ακούω. Δεν κοιμάσαι. Μία-δύο μηχανάκια έχουν γίνει. Άρα το ζω. Το ζω. Δεν μπορεί όταν έρχομαι εγώ να γίνονται. Και όταν φεύγω να μην γίνονται. Πάνω. Λοιπόν. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, παιδιά, δεν υπάρχει, έχουμε επιλογές, δεν έχει Αθήνα Θεσσαλονίκη, είναι μόνο για, όπως είπε ο Τάσος, για φανατισμό, καλά είναι να το κλείσουμε αυτό το θέμα και να μην το... Μα δεν ξέρουν, ρε Σικώστα, ρε Τυπώτη, δεν ξέρουν κάποιοι που γράφουν μέσα το τι σχέση μπορεί να έχω εγώ με σένα. Δεν ξέρουν ότι εμείς κάναμε μαζί Χριστούγεννα με το Χολίδη. Γράφουν την παπαριά τους επειδή... και λένε κάποια πράγματα για να βγάλουν αυτό που θέλουν να βγάλουν. Καμιά φορά και από εδώ οι δικοί μας φανατίζονται και λένε μαλακίες. Δεν τα λέμε όμως εμείς, εγώ δηλαδή ή όποιος γράφει κάτι,
που γνωριζόμαστε δεν αντιπροσωπούμε κανέναν. Ναι. Ούτε αυτός ο βλάκας που τα γράφει. Βέβαια, αλλιώς τα παίρνει αυτός που τα ακούει από τη Θεσσαλονίκη και βέβαια αλλιώς θα παίρνω και εγώ αυτά που βλέπω που γράφουν κάποιοι άλλοι χαζοί από τη Θεσσαλονίκη, κατάλαβες. Γι' αυτό το πράγμα θέλω να διευκρινίσω εδώ πέρα ότι αυτά οι τρίτοι τα χαλάνε. Κατάλαβες, οι τρίτοι. Γράφουν στο Facebook συνέχεια. Όπως και για μένα, το θέμα με το Κόντρες Dragster και τον Γιάννη, την άποψή μου απλά θα πω, ότι μην το βλέπετε ότι σας ρίχνει, άποψή μου, επειδή τον ξέρω χρόνια τον Γιάννη. Το Γιάννη. Τον Κακαλά. Είναι ο χαρακτήρας που είναι. Ότι δεν θα ήθελα να το συζητήσω μαζί σε αυτό το θέμα, ρε φίλε. Τι είπε κανένας από την παρέα ότι μας ρίχνει? Δεν το ξέρω, παιδιά. Εμείς απλά στεναχωρηθήκαμε στο ότι απέρριψε ένα event χωρίς να γνωρίζει τι event είναι. Και η πρώτη σκέψη που έγινε ήταν ότι αφού δεν ήξερες τι είναι, με ποια λογική απέρριψες κάτι, επειδή είναι της Αθήνας. Κατάλαβες, αυτό ήταν η σκέψη. Δεν είπαμε ότι ρίχνει την ομάδα ή την προσπάθεια. Δεν το έχουμε πει ποτέ αυτό. Πάντως, παιδιά, γεροί να είμαστε. Να επανέλθουμε λίγο σε μια ρουτίνα, γιατί είναι τα πράγματα είναι δύσκολα γενικά. Παιδιά, να ξαναθυμηθούμε τις παλιές καλές εποχές. Αυτό έχει σημασία. Αυτά ναι. Πεθάναμε. Γιατί οι βαγίτες είναι φλόροι. Τέλος. Μου λείψανε οι καλοί αγώνες τότε που περνάγαμε καλά. Που τσακωνόμασταν που γελάγαμε στο καράβι, τσακωνόμασταν. Ωραία ήταν αυτά. Αλλά τώρα υπάρχουν μπαγκ που λένε τα μπαγκ. Ακούστε, για να λέμε και την αλήθεια, γιατί εγώ λέω πάντα αλήθεια, ξέρετε. Ποιος χάλασε τις κόντρες, τα μπαγκ. Γιατί. Τι αμάξι έχεις, Golf 5. Τι έχεις εσύ, Golf 5. DG. Τι το πήρα φορά, 36. 36. Πόσα κιλά είσαι, δεν πατάω μαζί σου, με περνά. Αυτά που λες οι παλιές κόντρες δεν υπάρχουν. Γιατί τι γίνεται, πάει ο κάθε που μπορεί να αγοράσει, για να μην πω τη λέξη, και αγοράζει αυτοκίνητο, πάει το μηχανικό του και το προγραμματιστή του, του φτιάχνει ένα αμάξι και λέει πατάω. Άμα θέλει να πατήσει, ας πάρει ένα συμπλεκτή, ας βάλει και ένα ΙΤΑ και να έρθει να κάνει το μάγκα. Τα βάλει. Σοπαρε δυσκόμα. Γιώργο που θα αλλάξουμε τον DSG. Για να σου δείξουμε εσένα ότι είμαστε μάγκες. Να μην το αλλάξεις, αλλά μην όχι, μωρή πουτά, να πήγαινε εσύ με το χειροκίνητο με ένα DG. Μην λες πάμε από τα 80. Από γιατί τα 80, και εσύ καλή πουτά να είσαι. Σου λέγαμε με DG και έλεγες από τα 80. Γιατί δεν πας από τα 40. Εσύ δεν την χαλά την κόντρα. Τι. Εσύ δεν την χαλά την κόντρα. Μην κοκκινείς, ρε. Εσύ δεν την χαλά την κόντρα. Όταν είσαι πάνω από τα 80. Περίμενε να μιλήσω. Να μιλήσω. Να κάνω μια ερώτηση, θα κάνω μόνο τον Τάσο, Γιώργο. Ναι. Αμάξι Εύω, πάνω από 800 άλογα έχει οδηγήσει. Ούτε 500 έχει οδηγήσει, Εύω. Ούτε 500. Μαλάκα, συγκινήθηκα. Κοίτα. Δεν λέω για αυτό. Θέλω να σου πει, θα καταλάβεις, θέλω να σου πει. Θα σου πω ένα πράγμα. Είχα μπει στο Αντίπα πριν κάποια χρόνια όταν είχα πάει στην Πρέβεζα. Συνοδηγός, νομίζω με είχε πατήσει, είμαι μηχανική, δεν θυμάμαι, είμαι λόγω, δεν θυμάμαι πώς ήταν. Δεν έχω μπει σε πιο δυνατό, δεν έχω οδηγήσει, ούτε έχω κάτι συνοδηγός. Κάνε μου τη χάρη, ένα βρες και μπες μέσα και οδήγα το. Και μετά πάτα από 40. Πήγε πάτα 40 στον δρόμο. Κάνε μας τη χάρη. Βαγγίτης είμαι και εγώ, έτσι. Ναι. Για να στο λέω, Βαγγίτης, για να στο λέω, κάτι ξέρω. Λοιπόν, να προλάβεις να κάνεις πρώτη Δευτέρα καλή αλλαγή. Κάτι άκουσε ο καταραμένος και λέει βάλε με τώρα μέσα. Ναι. Να βγω εγώ, παιδιά. Παιδιά, θα βγω εγώ για τον καταραμένο. Συγγνώμη, όπα. Θα βγω εγώ, δεν μπορώ. Εσένα θέλει, Τάσο. Εσένα θέλει. Εσένα ξέρω. Παιδιά. Γεια σας. Γεια σας, καταραμένο. Γεια σας. Γεια Φωτάρα. Ωραία, πούτσι. Θα μπει μέσα τώρα. Τη γάμισα. Θέλει, μη σηκώνεσαι. Τη γάμισα. Παιδιά, πάω να πουτήσω τα λουλούδια έξω, συγγνώμη. Θα έρθω μετά. Άστα αυτά τώρα, περίμενε. Τι λες, ρε μαλακατάσο.
Πού να μπει με 800 άλογα αυτό σε πεζέρε μου. Μαλάκα, δεν θα με αφήσει να κοιμηθώ το βράδυ. Τι ώρα είναι, ρε, είναι 12.30. Πω, ρε, για δεν κοιμάσαι. Εγώ, ακούω τις μαλακίες που λες. Τι έτσι, βρε, μαλάκα. Τι θες να πεις, για πες. Είναι μαλακίες, ρε, Μιτσάρα, για πες. Μαλάκα, γιατί... Τι δεν σε συμφέρει σε αυτό που άκουσες. Όχι, τι δεν με συμφέρει, γιατί δεν έχετε Audi χειροκίνητα. Όχι, δεν έχουμε. Γιατί, ρε, μαλάκα. Δεν έχουμε, ρε, φίλε. Δεν έχουμε. Του γιού μου τι είναι, εσύ δεν. Ας κάνει καριέρα ο γιος με χειροκίνητο. Δεν έχουμε. Τι θες να κάνουμε τώρα. Θα μου πεις και τι σασμάν θα βάλω. Εγώ σου λέω τι σασμάν θα βάλεις. Έλα με Σαμσόνα, δώσε 13 χιλιάρικα και πάρε Σαμσόνα και βάλ το πάνω. Ναι, γιατί το DHG τι είναι, λιγότερο. Λιγότερο, από το εργοστάσιο το έχει το άλλο. Εγώ σας είχα κόστος μάνι. Θέλει και 3,5 χιλιάρικα για να το βάλεις και θέλει και άλλα 3,5 για δισκάκια. Κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Είπα ότι ένα αμάξι μπορεί να το βρεις και DSG από τη μάνα του. Και δεν θέλει δισκάκια 3,5 χιλιάρικα. Με 1.800 ευρώ τα ντότσον και ένα καλό πρόγραμμα είσαι μια χαρά. Πας χιλιαρώδες, εύκολα. Και τι, τώρα το πόσο θα αντέξει το σασμάν, τώρα το πόσο θα αντέξει το σασμάν τα γρανάζια του μέσα σε πόσα πατήματα, δεν μπορώ να σου το εγγυηθώ αυτό. Μάλιστα. Εντάξει, μαμά σας μάνιν. Πάντως όχι ότι η Volkswagen ή η Audi δεν βγάζει χειροκίνητα. Βγάζει. Α, μπράβο. Βγάζει. Δηλαδή πιστεύεις μια τίμια κόντρα είναι ο ένας να έρθει με αυτόματο και ο άλλος με χειροκίνητο ή σιδιακό. Μίτσο, μη χαλάσεις κόντρες, ρε φίλε. Μη χαλάσεις κόντρες. Εγώ, με κατηγόρησε ο Θάνος τώρα ότι χαλάμε τις κόντρες οι βαγκίτες, τι τουρμποφοράς, τι έτσι είσαι, πόσα κιλά είσαι. Τώρα εσύ κολλάς με το σασμάν, φοβάσαι το σασμάν και μας λες τώρα ότι δεν είναι τίμια κόντρα επειδή το DSG έχει προτέρημα. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι βγαίνουν τα αμάξια. Στη Γερμανία όλα τα αυτοκίνητα από το εργοστάσιο είναι αυτόματα. Για να το πάρεις χειροκίνητο πληρώνεις εξτρά. Τι να κάνουμε τώρα. Ωραία. Γιατί αυτό που λέει ο Θάνος, γιατί έχει άδικο, ρε φίλε. Σε ποιο. Εσείς δεν χαλάσατε τις κόντρες. Τι τουρμπίνα φοράς, πού κλάσεις, τι εξάτμιση, πόσα κιλά. Ποιος εμείς τις χαλάσαμε, ρε μαλάκα, με τα Εύω. Αυτό ρε, δεν Μίτσο, να το λες. Ρε Μίτσο, άκουσε με λίγο. Δεν θα μπω εγώ στο σκεπτικό του κάθε διοκτήτη το τι ζητάει στην κόντρα του. Αν ποιος είναι... θα έκανε όμως, ποιος τα ξεκίνησε, ρε, τα σούλια αυτά. Εγώ τα ξεκίνησα. Μην είχες δει ποτέ να κάνω κόντρα ή παλιές... Δεν σε χρέωσε κανείς εσένα, ρε Μίτσο. Δεν σε χρέωσε κανείς εσένα. Όχι, λες για τα Εύω, ρε φίλε. Δεν είπα για τα Εύω, δεν είπα ότι... Για να κάνει από πάνω άλλος μια κόντρα, ναι. Ο Σαντίνος, πρέπει ναι. Να του ρωτήσουν και τι σόβρακο φοράς, πόσο είναι ένα extra large... Τώρα θες να μιλήσουμε για Εύω, το οποίο ο ιδιοκτήτης λέει ότι περνάει όλα τα VAG... Και του κάνανε πρόταση να πατήσει και λέει επειδή δεν έχει καθίσματα μέσα, του ρίχνει 300 ρόδες και λέει επειδή δεν έχει καθίσματα μέσα δεν πατάω. Αυτό δεν το ξέρω, από τη φορά τα ακούω. Ρε. Θα στα πω δηλαδή, εκτός live τώρα. Θες να μου πεις δηλαδή ότι ένα Εύω 300 ρόδες το περνάτε το βάγκ εσύ. Αυτό θες να μου πεις. Όχι, δηλαδή, όχι, αλλά το παιδί πάταγε. Γιατί άμα θες να έχουμε διαφορά 300 ρόδες, να σου φέρω ένα Εύω με 300 ρόδες και έλα να με περάσεις εσύ με DHG. Και εγώ θα είμαι με μαμά χειροκίνητο. Με τι το, το παιδί που είχε 300 ρόδες λιγότερα έλεγε «Εγώ δεν έχω πρόβλημα, πατάω με το Εύω και έχει μεγαλύτερη τουρμπίνα». Το Εύω δεν πάταγε γιατί ήταν εκτυλωμένο. Μπράβο, ναι. Κάθε ιδιοκτήτης βλέπεις τι λες. Ο κάθε ιδιοκτήτης λέει τα δικά του. Ναι, ανεξαρτήτου μάρκας όμως, Μίτσο. Ρε φίλε, τώρα άμα είσαι 300 άλογα πάνω, τι φοβάσαι, τα καθίσματα. Αυτό είναι δικό του πρόβλημα, ρε φίλε. Δηλαδή θες να μου πεις, θα πάμε εγώ, θα έχω 1000 ρόδες και θα με περάσεις εσύ με βάγκ 700 ρόδες. Πάμε όποτε θες. Επειδή εγώ θα είμαι ξυλωμένος και εσύ θα είσαι ντυμένος. Ναι, εντάξει. Εγώ ας είμαι ντυμένος και εσύ ξυλωμένος. Εγώ να έχω 300 ρόδες. Ναι. Πάμε όποτε θες να δούμε αυτόν τον φίλο σου με τον DJ. Μαζί σου σε αυτό. Άλλο το παιδί μπορεί να κόλωσε, να μην πήγε. Τι να κάνουμε, και όπως και ο στρατής πήγε με το συγχωρεμένο το παιδί και πέρασε ο στρατής. Εντάξει, έτυχε και αυτό. Και εσύ πήγες με τον Τζανέτο και έχασες. Τι να το κάνουμε τώρα. Το κάθε τέτοιο είναι, μη συζητάμε για τι κάνουν οι άλλοι. Και όσο για το DHG, ρε φίλε, έχεις μία μου λες το DHG. Μετά μου λες τα Group VAC δουλεύουν μόνο με μεθανόλες. Γιατί, ρε φίλε, μεθανόλες. Και αυτό το εργοστασίο είναι. Γιατί πάντα την κόντρα πάντα, όπως γι' αυτό εγώ τσαντίζομαι. Πρέπει να μεθανόλες. Μη μένεις στις μεθανόλες.
Άμα, τα, φίλε. Γιατί μιλάει μπορεί να ρυθμιστεί και με αγωνιστική. Μπορεί να ρυθμιστεί και με αγωνιστική. Τότε δεν πας με τίμια κόντρα, ρε φίλε. Δεν πας τότε τίμια κόντρα. Με τι κάψη μου πήγες εσύ τον Πασινά τώρα. Μη θες να με τρελάνεις. Του είπες βάλε κατοστά, ρε. Όχι, ρε φίλε, εκεί πήγαμε ελεύθερα. Ελεύθερα, τέτοια κόντρα μιλάω. Για τέτοια κόντρα. Φέρε μου ένα βάγκο ελεύθερα να πάνε όσα λεφτά θες, όπου θες και όποτε θες. Και εγώ ελεύθερα, ούτε κάπου ανοίγουμε ούτε τίποτα. Φέρε μου, ορίστε ρε φίλε. Άμα μου λες έτσι, εσείς κοιτάτε πάντα τι τουρμπίνες φοράμε, τι σας φοράμε. Εμείς κοιτάμε. Το διαχωρίζεις και εσύ τώρα. Μάλακα. Τόση ώρα σου φέρα παράδειγμα εδώ πέρα αντίθετο. Ρε κακαρί, μάλακα, πρέπει να σέβεσαι αυτά που λες. Εσύ δεν τους έμαθες για τις τουρμπίνες. Ποιος τους έμαθε εγώ. Ρε, όταν εγώ το ξεκίνησα αυτό το πράγμα και ήμουνα με K04, τα έβω από τη μάνα του. Εσύ θέλεις να περάσεις τότε με K04 που τσακωνόμασταν. Έβω μαμά. Μπορείς να περάσεις, έβω μαμά, ρε Τάσο. Τα πέρναγα, ρε Γιώργο, ρε Μίτσο. Τα πέρναγα, ρε Μίτσο. Τα πέρναγα, ρε Μίτσο. Τα πέρναγα. Τα πέρασε δικό μου. Ποιο μου, ρε μαλακά. Τι δικό σου, ρε. Άντε πάλι δικό σου. Θα περάσεις. Ρε Μίτσο, θα ερχόσουν εσύ με μαμά τουρμπίνα. Με FB Green θα μου ερχόσουν τώρα εσύ. FB Green, ρε μαλακά, με μαμά που σου ρίχνουν 120 άλογα χωρίς μετανούλες. Ποια μαμά, πού να πας με το τουρμπίνα. Ρε, μεγαλύτερη είναι η τουρμπίνα του Εύω από μαμά από ότι είναι η τέτοια. Τι ζητάς τότε, πώς θες να με περάσεις. Και πάλι χάνεται. 100 άλογα, πού στην Κολοπαρδία. Και 100 άλογα μου. Δηλαδή, άμα πιάσω νεκρά. Πού θα καμία με σχέση. Όταν έχω 100 καμία άλογα σχέση. Πάνω από σένα, πώς θα με περαστεί, σε μάγκας. Πόσα άλογα βγάζει μια μαμά τουρμπίνα, Εύω, ρε Κωνσταντίνε, πόσα βγάζει. Α, στον Κωνσταντίνε, εγώ δεν έχω κάνει ρεκόρ, ρε μαλάκα. Εγώ με μαμά Εύω έχω κάνει ρεκόρ, 520 άλογα. Αυτό βγάζει, στο μοτέρ. Κωνσταντίνε, τι λέει ο κύριος. Έχω κάνει ρεκόρ. Όλα τα περιφερειακά λες τώρα, Μίτσο, φουλ περιφερειακά λες τώρα. Τι φουλ περιφερειακά, μαμά μοτέρ κλειστό, με εγκέφαλο εξάτμιση και φίλτρο αέρος. Πέντε. Και μπιελόβιδες, τόσο έβγαζα. Δεν πήγα στο πάουρο, ρε μαλάκα, δεν τους ξεφτύλισα, τους τερζίδιδες όλους. Πλάκα, χθες είναι όσοι είσαι. 30 Εύω ξεφτύλισα. Ένα ξεφτύλισα. Και ψάχα να δουν αν έχω. Ρε Μίτσο, δεν βγάζει τόσα η τουρμπίνα, η μαμά τουρμπίνα. Δεν βγάζει τόσα. Πάμε σε ένα δυναμόμετρο με δυο μαμά. Με κατ' να δούμε. Ωπα, Μίτσο, με αγωνιστική. Με κατοστάρες, ρε φίλε, με κατοστάρες. Εγώ δουλεύα 2,5 μπαρ. Όταν όλοι δουλεύαν ένα έξτρα. Τι να μου πουν για το Εύω τώρα. Μαλάκα, εγώ δεν στα λέω στα λόγια. Τα έχω στα χαρτιά, ρε αγοράκι μου. Πάρε το κάτι, power να το δεις. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά από την τότε εποχή. Νομίζω ότι τώρα... Ρε φίλε, ποια είναι αλλαγμένη η εποχή. Αλλάξατε τουρμπίνες. Φέρε μου ένα μαμά, ρε φίλε. Θες ένα μαμά με κλειστό μοτέρ. Μίτσο, με κατοστάρα σκέτη δεν ξεπερνά τα 350-370 ρόδες. Το δικό μας. Το δικό σας. Γιατί τι είναι το δικό σας, της NASA είναι, από τον Άρη είναι. Ρε μαλάκα, εγώ είμαι της NASA, ρε μαλάκα. Για τα λεφτά που έχω ρίξει στο Εύω και τη βελτίωση, δεν, μέσα εδώ όλοι στην Ελλάδα δεν τα έχουν ρίξει. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Κάνε μας την χάρη τώρα. Μου μιλάς όμως για ένα Εύω. Τα μου τα αμάξια, φίλε, είναι της NASA. Και όταν φτιάξω και βαγ, εδώ θα είσαι, μην αγώνεσαι. Και αυτό από την NASA θα είναι. Μη βιάζεσαι. Μη βιάζεσαι. Τότε Μίτσο. Να δω τι θα λες που θα φτιάξω βαγ και θα γαμάω άλλα βαγ. Τότε να δω τι θα λες. Κοντός ψαρμός, αλληλούια. Περίμενε, κάνει υπομονή. Μίτσο, περίμενε. Εξάτμιση. Ναι. Κλειστό μοτέρ. Πώς είναι κλειστό όταν βάζεις μπιελόβιδες. Πάμε παρακάτω. Μόνο αυτό αλλάζω το κάρτερ και αλλάζουμε μπιελόβιδες. Το λέω, εγώ σου λέω και αλήθεια, ρε φίλε. Εγώ ψέματα δεν λέω, εγώ σου λέω πάντα αλήθεια. Λοιπόν, και τι άλλο, δεν είχες τίποτα, εισαγωγή, τι φόραγε. Εξάτμιση, όχι, εισαγωγή, μαμά. Ναι. Τρόμπα βεζίνης, εσείς ναι. Φοράτε δύο για την άμεσο. Και ωραία, και εξάτμιση, downpipe και αρχίδια. Το τι θα κάνω εγώ με την τουρμπίνα μου και πού θα τη σβουρίσω, έλα να το δεις. Ρε σήκωσε 4 μπαρ, να μην την ξεβιδώσει και να. Σου λέω, ναι. Αυτά που σου λέω τα έχω κάνει στο Power. Πέρασα από επιτροπή, το μοτέρ καινούριο με 12.000 χιλιόμετρα, ανάλυτο. Ούτε βιδάκι δεν έχει ξεβιδωθεί. Δεν λέω παραμύθια, ούτε λόγια. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και όπως είπες και πριν, η τουρμπίνα είναι μεγαλύτερη. Και το μοτέρ του Εύω
Είναι καλύτερο σαν μοντέλο. 49 χιλιοστά τουρμπίνα έχεις μπρος πίσω. Πώς γίνεται ρε φίλε να βγάλεις 520 άλογα? Μοτέρ, όχι τροχό. Μοτέρ, μοτέρ ξέρεις πόσα είναι τροχό? Ξέρεις πόσα είναι τροχό? Πάρε το power λοιπόν. Μιλάς για 470 ρόδες. Ξέρεις σημαίνει 470 ρόδες. 470 στο τετρακίνητο. Από πού μιλάς? Τέτοια πόσα... απόδοση 20% έχει. 20%. Ωραία. Ναι, ναι. 450 ρόδες. Βγάζει 450 ρόδες στη τουρμπίνα. 420. 420 ρόδες. 100 άλλο. Δεν είναι τυχαίο που πήγαινα με 10-20 αυτοκίνητα. Έρχονταν όλα τα έβοτα πρώτο στάδιο. Και τους έριχνα από τρεις κολόνες. Δηλαδή τι έκανα. Ψάχνανε για νήτρα, τα έχω κάνει ρε φίλε αυτά. Ρε Μίτσο, και 2,5 μπαρ να είχες, ένα πικ θα είχες. Ένα πικ θα είχες. Τι πικ ρε φίλε θα είχα. Είχα σταθερή 2-2 και είχα πικ 2-6. Πόσο? Αυτό που άκουσες. Δεν άκουσες. Όχι, για ξαναπες το. 2-6 είχα και 2-2. Αυτό δεν σε αφορά εσένα πόσο πίσω. Ναι, συζήτηση κάνουμε έτσι, να δούμε το χάρτη της τουρμπίνας. Είναι για τον κόφτη 2-2 αυτή η τουρμπίνα. Μετά από κάποια σημεία. Μετά ναι. Από κάποιο σημείο η τουρμπίνα βγάζει μόνο ροπή, δεν βγάζει δύναμη. Ναι. Μπράβο. Μήπως θες να δούμε και τις ροπές που βγάζει το Audi και αυτή που βγάζω εγώ. Το Evo. Βγάζω με K04, βγάζω 65-67 κιλά ροπής. Τόσο είναι. Εντάξει. Έλα τότε άμα μου λες έτσι για μαμά, έλα να το δούμε. Πόσα άλογα βγάζεις, αγόρι μου? Ρε Σιμίτσο, με μεθανόλες δεν πάνε πάνω από τρία. Τώρα τι θες να σου πω, αυτό είναι. Μεθανόλες, ρε φίλε, εγώ γιατί δεν. Εντάξει, βάλε μεθανόλες. Πόσα άλογα βγάζεις? 360 ρόδες. 360 ρόδες. Ωραία. Πάμε σε ένα δυναμόμετρο να μου φέρεις εσύ ένα μαμά να δούμε ποιο είναι πιο δυνατό. Να δούμε, ρε φίλε, πώς θα γίνει δηλαδή, πώς θα με περάσεις εσύ. Φτιάξε ένα μαμά εγώ και πάμε να το δούμε. Εγώ τι μαμά να φτιάξω, εγώ έχω, ρε φίλε, μαμά. Και έχω κάνει εγώ με μαμά, ρε φίλε. Όχι με ένα, με 30 ευρώ είχα δοκιμαστεί. Ακόμα συζητάτε. Ευρώ δεν είναι μαμά. Ακόμα συζητάτε αν μαμά ευρώ περνάει μαμά εστρία. Όχι, αλλά είπε Γιώργο, επειδή είσαι και εσύ Ευάκιας, ότι ο Μίτσος βγάζει με μαμά τουρμπίνα ευρώ, μόνο με μπιελόβιδες και εξάτμιση και ένα φίλτρο και έναν άγραφο και μία τρόμπα στο ντεπόζιτο. Βγάζει 520 μοτέρ. Ρε φίλε, εγώ τόσα έβγαζα. Παιδιά, ακούστε. Εγώ να σου πω, εγώ δεν είμαι λόγια, φίλε Κακαρή. Εγώ το διαπίστωσα, εγώ τα έβγαλα επιστοποιημένα αυτά που λέω. Εγώ δεν έχω πει. Είχανε έγκριση off. Όχι ρε φίλε, όταν πήγαμε στο Power να πούμε 30 ευρώ αδερφέ, δεν ήσουν, τότε τους γάμισα όλους. Στο Power το δυναμώνει. Άκου Μίτσο, ωραία. Λοιπόν, πάρ το δυναμόμετρο και βγάλει και 1400 άλογα, ισχύουνε. Όχι ρε, στο μπράβο, το δυναμόμετρο τότε που κάναμε το event, ρε φίλε. Τότε που... Ναι, ναι, άκου, ακούστε λίγο. Τι μιλάς, φίλε, έχεις κάποιο πρόβλημα? Ακούστε με ρε μαλακή, συνεμίστε λίγο. Ένα δίλητρο μπακ να με περάσεις, γιατί εγώ το setup το έχω στο μαγαζί μου αυτό. Και βάλε και CNG και βάλε ό,τι θέλεις. Αλλά θα πάμε κόντρα ανοιχτή. Κλειστό μοτέρ, κλειστό. Μπορεί Μίτσο. Να με περάσει κάκαρη, γιατί με τσαντίζεις να πούμε. Ποτέ δεν θα με περάσει, δεν κανένα. Μην τσαντίζεσαι, γιατί είναι μία η ώρα και θα σηκώσει πίεση και τα φαρμακεία είναι κλειστά. Σταμάτα. Έχω σηκώσει τρία μπάρ, έχω σηκώσει, μην έχεις πρόβλημα. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Ακούστε με, Μίτσο, ηρέμησε ρε, άστονε. Ο Τάσος είναι αυτός. Πάνω, κάτι άλλο, τελευταίο. Όταν εγώ με το Σπύρο τον Πανόπουλο σηκώναμε 4 μπαρ και 4,5, κάποια άλλα συνεργεία κοροϊδεύανε. Μετά φάγανε την μπούτσα όμως και πληρώσανε. Κατάλαβες? Όταν εγώ τους έλεγα σηκώνω μπαρ, 4 μπαρ, ξέρεις τι μου λέγανε? Ο Καταραμένος και ο Πανόπουλος κοροϊδεύει. Έτσι λέγανε. Και μετά τους έμαθα εγώ και τους ξεψάρωσα να σηκώνουν 4 μπαρ. Άστα τα σούρια. Άκου τώρα. Άκου τώρα. Η αλήθεια είναι εκ των πραγμάτων, λόγω ηλικίας και μόνο, ότι είσαι μεγαλύτερος και έχεις κάνει πολλά πράγματα πολύ πριν από εμάς. Είναι λογικό, έτσι. Δεν χρειάζεται. Εγώ δεν είπα όχι. Συνεχίζω λοιπόν. Ναι, έχεις φτιάξει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Το Evo σήκωνε 4,5 και εσύ και ο Πανόπουλος. Γι' αυτό ψάχνουμε κορμούς όλη την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη και δεν βρίσκουμε. Είναι κατάρα πλέον. Δεν υπάρχουν κορμοί από Μιτσουμπίση. Τα έχετε γαμίσει όλα. Οκ. Το κάνατε όμως. Καλά κάνατε. Καλά κάνατε. Πληρώμαστε, ρε φίλε. Κάναμε πειράματα με την τσέπη μας. Πληρώναμε.
Το ξέρω, το ξέρω. Έχουμε ένα, απεσταλμένο στον πλανήτη Άρη. Έχει ένα πιστόνι δικό σου πρέπει να έχει εκεί πέρα κάποια στιγμή, κάποιο κομμάτι. Όπως και όλοι. Άκου τώρα. Λοιπόν, για τα ΒΑΚ, ηρεμήστε με αυτό. Άκου, γιατί μου λες για πιστόνια. Βρε στον Άρη και στις κόντρες όμως δεν έφευγε κανένα πιστόνι. Τους έπαιρναν τα λεφτά. Αλλών όλοι τα πιστόνια φεύγανε. Φεύγαν τον άλλον. Άκου, εγώ το έχω πει. Ακούστε, λέω, παιδιά. Εγώ το έχω πει. Ο καταραμένος, λέω, σας κέρδισε από τα αποδυτήρια. Δεν σας κέρδισε την κόντρα. Σας έκοβε τα πόδια από τα αποδυτήρια του. Το έχω πει. Με όποιον έχει πατήσει. Το έχω πει. Το έχω πει. Εντάξει, μαγιά σου. Το έχω πει. Τέλος. Παρ' όλα αυτά τώρα, με τον Κάκα. Τα αποδυτήρια του γάμαγα και στον δρόμο. Να λέμε και την αλήθεια. Μαλάκα στον δρόμο δεν πάτησε κανένα μάξι κανονικό. Πριν πατάς, πριν το δεύτερο, τα σπάγανε. Σπάγαν όλα. Σπάγαν. Άκου. Στην Τρίτη δεν μαλάκα στα κοπείο. Μήπως θυμάσαι δεν είχαν φαγητό. Μα είχε σπάσει τον μπουκ. Εντάξει, εκεί εντάξει. Πάλι όμως είχε σπάσει. Οκ, δεν είπα θα περνάγανε. Άκου. Δεν είπα θα περνάγανε. Έχω πει όμως ότι μαζί σου τα αυτοκίνητα διαλύονται. Δεν βουντού κάνει, δεν ξέρω τι κάνει. Όταν πατάνε δίπλα σου, δεν είναι το μαγείο. Κάνει λάθο. Απλά στι κόντρε είναι πρέπει να το ξέρει. Το αμάξι δεν είναι μόνο να το φτιάχνει. Το αμάξι είναι που πρέπει να το ξέρεις, να το σέβεσαι. Εκεί που αρχίζει και πάνω να την ακτεί, πρέπει να το σέβεσαι, να του δίνεις ανάσα, να το νιώθεις. Συμφωνώ. Να κάνεις την κόντρα. Μπράβο. Συμφωνώ. Άμα πάντως, τα αμάξεις όλα αυτά, τα νιώθεις όλα αυτά, στην κόντρα δεν ασπάει ποτέ. Μετά στα αρχή... Να ξέρεις πάντως, ότι Εύω με εστρία ή ΒΑΚ γενικά, ίδια κιλά, ίδια άλογα, είναι μια κολόνα πίσω. Δεν το περνάει το βάκι. Για κανένα μέρο. Το Εύω. Με τι σασμάν πάλι τώρα, πάλι με τι έτσι μιλάς. Ναι, και εσύ μαμά. Λόγω σασμάν είμαστε πίσω. Όχι μαμά ρε φίλε, μαμά χίλια ρόδες δεν αντέχει το Εύω. Δεν κατάλαβες, δεν κατάλαβες. Είπα, μιλάτε για K4 και λέω ότι ένα Εύω μέχρι 800 άλογα με αντίστοιχο ΒΑΚ 900, ίδιο βάλος 2 κιλά, το ΒΑΚ θα είναι μπροστά πολύ. Έχει, θέλει το Εύω για να πιάσει ένα σασμάν. Δεν πιάνεται βασικά το DHG, αλλά μόνο λόγω DHG σε όλες τις κατηγορίες είναι μπροστά. Ίδια κιλά, ίδια άλογα. Και παραπάνω το Mitsubishi να είναι. Έτσι. Όχι, βέβαια, από εκεί πέρα. Συγγνώμη, εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Όταν θα εγώ το δέχομαι. Αμάξι, όσο ανεβαίνουν τα άλογα, δυσκολεύεται το Εύω. Αυτό θέλει να σου πει. Γιατί τις αλλαγές που κάνει το DHG ακαριέα, ένα χέρι δεν θα τις καταφέρει. Άκου, αν μου πεις, ένα συριακό με αέρα και γαμάει και αυτό. Ναι. Ρε εσύ, είναι όλα σχετικά. Το DHG βγαίνει από το εργοστάσιο, αυτό το κολοσασμάν, βάζουν μια καμπάνα και πάνε με χίλια άλογα και πατάνε κάθε μέρα. Για, το Εύω, για να πατήσεις με Εύω χίλια άλογα, θες, μην συζητήσουμε πολλά λεφτά. Επίσης, ξαναλέω, για να τελειώνει αυτή την πέντα. Δεν θέλει λεφτά, ρε Θάνο. Ούτε το 1/3 από το Εύω. Ούτε το 1/3. Δεν το πιστεύω αυτό. Συγγνώμη, λίγο διαφωνώ. Μόνο στο σασμάν ότι πρέπει να πάρεις ένα Συριακό 12-13 και το σύστημα με 15.000 το έχει λύσει το πρόβλημα σου. Εγώ αυτή η μιαξόνια, δεν ξέρω τα Εύω. Η μιαξόνια κεντρικού δεν βάζει διαφορικά τράνσφερ, τίποτα. Πώς δεν θα βάλει, φίλε. Του αρέσει να βάλει. Τι θα σπάσουν δηλαδή. Τα ΒΑΚ δεν σπάνε. Τα παίρνουν μαμά από το εργοστάσιο που βγαίνουν εκεί στη Γερμανία τα σκουπιταρέικα, αυτά την δεν ξέρω από που βγαίνουν, Ταϊβάν, τα βγάζουν και αντέχουν χίλια άλογα, διαφορικά, σασμάν, κεντρική, τα αρχίδια μου τα δυο, αντέχουν τα πάντα. Μα όταν κάνεις μία κόντρα ρε Θάνο, δεν θα πας να σκεφτείς αυτό που είπες, κάτσε να σπάσεις το άλλο για να περάσω. Κοιτάξτε κάτι. Δεν με ακούς, άλλο σου λέω, ότι τα ΒΑΚ είναι πολύ πιο φθηνά στη βελτίωση. Και πολύ πιο εύκολα για να έχουν τσιπιδώσει ενός Mitsubishi. Από εκεί και πέρα, αν ένα Mitsubishi ίδια κιλά, ίδια άλογα, με σηριακό σασμάν, πατήσει από τα 80, δεν χάνει από ΒΑΚ. Ίδια κιλά, ίδια άλογα. Από τα 80 όμως, όχι από τα 50. Επειδή τώρα το πας στην κόντρα υπάρχουν πάρα πολλά κόλπα και ξέρεις πολύ καλά, εγώ δεν έχω πρόβλημα τα 80 προσωπικά. Όποιος μου βάλει λεφτά με ΒΑΚ, πάω και από τα 40. Εγώ προσωπικά, σαν οδηγός. Άλλοι ας θέλουν να πηγαίνουν από τα 80. Θανό, άκουμε λέει φίλε λίγο. Εγώ δεν φοβάμαι κανένα ΒΑΚ. Δεν θα μου πεις όμως εμένα, ναι, τι τουρμπίνα θα φορέσω και τι θα κάνω. Αν νομίζουν τώρα, ό,τι θέλεις.
Βάζει 10.000 ευρώ, το αμάξι μου το έχω πεταμένο εκεί, τα πράγματά μου τα έχω, σε ένα μήνα το ετοιμάζω και γαμάω ό,τι βά κινείται. Λεφτά βάλε μου. Τώρα το τι θα κάνω εγώ, τι σας μάθω θα κάνω, τι με νοιάζει εμένα είναι αν θα βάλει DG ή όχι. Στα αρχίδια μου. Κλείνεις το καπό, δεν ελέγξεις τίποτα, εξβάγκ, έχω εύω, πάμε κόντρα. Αυτή είναι η κόντρα. Συμφωνώ μαζί σου, συμφωνώ μαζί σου. Βάλε 60-54, βάλε 60-54 για να πάω μια κόντρα. Όχι ρε φίλε, δεν θα μου κάνει το βαγ και ο κάθε βαγ κουμάντο στην κόντρα. Η κόντρα είναι μία. Τι έχεις αγώνα. Είσαι ρομαντικός. Είσαι ρομαντικός πολύ. Ρομαντικός αλλά γαμιάς. Ναι. Καλά τα λες, αλλά δεν είναι τόσο εντάξει. Απλά. Εγώ προσωπικά από αυτά που βλέπω και τα έχω δει και τα DG, το έχω δει κανένα πρόβλημα, σε σεβαστώ. Είναι πολύ ωραίο αμάξι, όπως έλεγε το Κάκαρης με 600 άλογα. Πα σούπερ μάρκετ, πρόσεξε. Έχω και εγώ 600 άλογα εγώ και το παίρνει και η γυναίκα μου, φίλε, με μαμά εξατάκητο και πάει σούπερ μάρκετ. Αυτό δεν έχει σημασία. Ναι, ναι, ναι. Και δεν με διδισκό. Με διδισκό. Πάστα, σοπάστα, είναι πολύ μαλακός ο δίδισκος. Βούτυρο είναι, βούτυρο. Ωραία, πασαφρακόνημα, δίδισκο, έχει τα ίδια λεφτά με τα δισκάκια σας και πας μια χαρά και αλλάζει το εξατάκητο ρουκέτα. Μια ναι, χαρά, ναι, αλλάζει. Απλά σπάει λίγο εύκολα. Α, εντάξει, οκ, okay, τέλος πάντων. Σπάει, εντάξει, τι να το κάνουμε, ρε φίλε. Σπάει. Εντάξει, το δικό σταμπάκ δεν σπάνε. Εντάξει, το δικό μας είναι λίγο πιο μηγιάνιχτο. Όχι όμως ότι μπορεί βαγ να περάσει εύω. Δεν περνάει. Τελείως. Αυτή είναι η γνώμη. Όποιος νομίζει, φίλε μου, Τάσο, πληρώνει και βλέπει. Να δούμε αν λέω αλήθεια, αν λέω ψέματα. Δεν τι πιο ωραίο. Εμένα όμως δεν θα μου βάλεις επικεφαλίδες, βάλει αυτή την τουρμπίνα να δω το μοτέρ σου. Δεν βλέπεις τίποτα. Αυτό είναι το αμάξι. Στα αρχίδια μου. Φέρε ό,τι αμάξι θες. Να είναι κομμένο, να είναι σκισμένο. Δεν με αποσχολεί. Ούτε θα το δω. Φέρε μου εδώ τα λεφτά να τα δω εγώ τα ευρώ και σε ένα μήνα εγώ είμαι έτοιμος. Και θα σε πάω και με πράγματα. Πριν πόσα χρόνια τα έχω, ε? 30-76, full ντυμένη. Ποια 30-76, εγώ 30-76, full ντυμένη, ελεύθερα καύσιμα. Ελεύθερα διασύματα. Πάθε, τι λέει, μαλάκα. Τι λέει ο άλλος, ό,τι θέλεις. Καύσιμα, τι εννοείς? Για την μπουρούχα η δικιά σου δεν δουλεύει χωρίς μεθανόλη. Όχι. 30-76, άμα θες βάλει και DG. Εγώ θα έρθω με μαμά εξατάκητο, απλά δεν θα έχεις μεθανόλες. Και αν δεν βγάζει και άλογα, όπως είπες πριν, τι να κάνουμε που εμείς έχουμε DG, στα αρχίδια μου λοιπόν, κράτα το DG εσύ, βγάλει τις μεθανόλες και να πάμε με 100 στάρες. Αυτό είναι σωστός, Κακαρί. Ρούφα το τρομπόνι τώρα, καλά σου λέει. Με 100 στάρες, με 100 στάρες δεν είναι το ίδιο. Φέρε με 100 στάρες να δεις πως θα σου κάνω το DG που θα το βάλεις. Θα σου φέρω και ένα πιο βαζελίνι. Κόντρα με κατοστάρες, κάνουν τα παπάκια. Άρε Τάσο. Άρε Τάσο. Διπλωμάτη. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Υπάρχουν πολύ καλά βακ πλέον. Πολύ δυνατά. Δεν είπα. Okay. Τα 10-20 χιλιάρικα που λες. Θάνο, δεν υποτιμάω κανέναν. Ούτε μηχανικό, ούτε τίποτα. Το ξέρω ότι υπάρχουν καλά βακ. Και εγώ θα φτιάξω καλό βαγκ. Εδώ θα είμαστε σε 3-4 μήνες. Θα τα δούμε και τα βαγκ. Από εκεί και πέρα δεν υποτιμάω κανένα. Απλά δεν θα μιλάει κανείς για εύω. Και όταν θα μιλάνε για κόντρες θα είναι σωστές. Όταν θα πας κόντρα και όπως μου είπε ο Κάκαρης ο φίλος μου, ρούφα το αυγό γιατί εμείς έχουμε DG, να ρουφήξει το τρομπόνι να βγάλει τις μεθανόλες. Η κάσα να χάσει 100 άλογα να δεις τι ωραία που είναι. Και να πάμε με αγωνιστικές, ρε. Πάμε με αγωνιστικές. Τέρμα όχι, και οι δύο. Όχι, φίλε, όχι, όχι. Κατοστάρα θέλω, κατοστάρα. 2 ευρώ το λίτρο. Το μωρό μου και 2 ευρώ το λίτρο. Όχι, όχι, κατοσταρούλες. Θες να μας πεις και από ποιο βενζινάδικο να βάλουμε. Θες να είναι ΑΠ ή Ρεβόη. Θα πάμε με ρεζέρβες να τη δω κι εγώ την κατοστάρα. Γιατί τέτοια ξέρω κι εγώ να βάζω δεύτερα τεπόζιτα. Άστο. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Ωραίες οι κουβέντες. Να είμαστε καλά, να γίνονται πατήματα που δεν βλέπω φως. Να ξέρετε, να ξέρετε. Να μην τσακωνόμαστε με τους πάνω, δεν υπάρχει λόγος. Ναι, να ξέρετε ότι πληροφορήθηκα τώρα, θα ξεκαθαρίσει το πράγμα την Παρασκευή, από το παιδί που είναι το Α3, σε μήνυμα, ότι Γιώργο, δεν είναι όπως τα λέτε, πολύ ευγενικό το παιδί, μου λέει, είχαμε συμφωνήσει να πάμε πρώτα χωρίς αυτοκίνητα. Και ο Δήμος έφερε το Μιτσουμπίση αμέσως. Και του λέω, γιατί το έφερες? Και λέει αυτός, τώρα που ήρθα, ήρθα με αυτό. Ήταν και καλό να το αφήσουν κάπου αλλού, να πάνε με ένα απλό αυτοκίνητο, να δουν τα μέτρα και μετά.
Παρ' όλα αυτά δεν επιμένω, δεν είναι με κανένα. Ναι. Απλά θα τα πει το παιδί ακριβώς πώς γίνανε όταν μιλήσει. Ναι, ο Κάκαρης. Έκανε μαλάκα, έκανε, άκου, τατουάζ, το σήμα τη Ολυμπιάδα χαλασμένο. Όχι, μοιάζει, το Volkswagen, αυτή είναι τον εμετό, αυτή την κουράδα. Και δεν, δείξανε, δεν ξέρει, και, έχει, και δεν έχει Volkswagen τώρα, έχει άλλο μάξι. Δεν πάει καθόλου. Ποιο δεν έχει Volkswagen, Τώρα έχει Volkswagen, μαλάκα, έχει αλλάξει 15 Audi. Τι Audi, ρε μαλάκα, πα καλά. Ρε ρετάρο, τι λε. Και τώρα Volkswagen. Αυτό το κάτουρο που έχει στο λευκό του Α3, τι την παλακία, τι ήταν. Μια φορά ήταν πριν δύο χρόνια, πού τα θυμήθηκε, ρε μαλάκα. Και ένα κόκκινο είχα πάρει και. Βλέπει τι. Και τώρα γκολφ έχω. Α, ορίστε. Α, τώρα εντάξει. Τάσο. Έλα, Μητσάρα μου, έλα. Ένα χιλιάρι τρικύλιδρο, οχτάρι. Το καινούριο το τελευταίο, ε. Ναι. Ωραία μάξι για γυναίκα. Ωραία μάξι για γυναίκα. Τι να κάνουμε. Τι ώρα πήγε. Πήγαμε, φίλε, βάγκ, πήγαμε, βάγκ, στρία. Όλοι βάγκ. Όλοι βάγκ θα πάρουμε. Και τα κάτω της. Θυσίασα το αυτοκίνητο για μια δουλειά. Τελείωσε. Να κάνουμε. Καλά έκανες, γιατί η δουλειά φέρνει αυτοκίνητα. Τα αμάξια δεν φέρνουν αυτοκίνητα. Σωστά. Σωστό. Ακριβώς σωστό, αυτό έλεγα. Σωστό. Πολύ καλά σωστό. Τα αυτοκίνητα σωστό. Έρχονται. Μικρός ακόμα. Δεν βλέπεις εγώ. 54 και δεν το βάζω κάτω. Εννοείται. Αυτό το πράγμα θεωρώ ότι είναι ίσως και το μοναδικό, η μοναδική αρρώστια που έχουμε συσσαγωγικά που δεν έχει ηλικία. Όχι, ναι, είναι τρέλα όμως. Είναι και αυτό, μην νομίζεις. Κάποιες στιγμές ξεφεύγει και είναι σαν πρεζάκια είμαστε. Είμαστε αρρωστάκια, είμαστε αρρωστάκια. Όπω ναι, μαλάκ. Ρε Μίτσο, γράφει κάποιος, Πατσουρέα βάλε στο live να πει πώς τον κέρασε Λίπτον ο καταραμένος με το Σιέρα. Τι λέει. Πού το θυμήθηκε αυτό τώρα, ρε. Είχε περάσει από τα μέρη μου από την Ηλιούπολη και τον ξεκόλιασα με ένα σκαραβέο με ένα πόρσε. Εγώ κατ' ο Σιέρα τότε τον εγνώρισα. Πού το θυμήθηκε αυτό, ρε φίλε. Και του λέω εδώ πέρα, του λέω που θα περνάς από την Ηλιούπολη, θα προσέξεις εδώ γαμάω εγώ, του λέω καταραμένος. Και μου λέει Πατσουρέας. Πιλωτάρα και Πατσουρέας, πιλωτάρα να ξέρεις, ωραία χέρια. Ναι, ωραία. Έχουμε τίποτα άλλο. Ναι, παιδιά, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Αν τραβήξετε τις κουρτίνες σας, θα δείτε ότι έξω είναι νύχτα. Ναι, πρέπει να κοιμηθούμε και αύριο το πρωί. Έλα, Κωνσταντίνε. Ένα μπει ο Άλκης μέσα. Μίτσο, δεν μπορώ. Κλείνουμε. Μίτσο. Μου στείλανε ότι υπάρχει ένα βαγκ, λέει, που σου διαλύει τον πάτο, λέει, όποτε θέλεις. Έτσι σου στείλανε. Φέρνει χρήμα, λέει, και το κλείνει, το στείλει, λέει. Ένα λευκό βαγκ, λέει, αριστερία. Δεν ξέρω αν είναι λευκό ή κόκκινο, επειδή, λέει, έτσι με διαλύει, πρώτο μου κλάτει τα αρχίδια. Όσο δεύτερο, ας φέρει κανένα 15.000 να το δω, να ζεσταθώ, και το αμάξι το έχω στο συνεργείο μου, εγώ στη Βάρη. Τέλεια. Τώρα, ποιος τέλεια, τέλεια. Ξέρεις πώς με τα λόγια με έχουν γαμίσει. Ου, καλά είσαι. Καλά είσαι. Τους έχω όλους. Εγώ πάντως να ξέρεις, Μόργαν έχω μιλήσει, μου έχει πει από αυτούς όλους που λες. Μου έχει πει. Δεν το περίμενα. Πώς μας γάμισε έτσι. Δεν το περίμενα. Θυμάμαι, μαλάκα, γίνει το βράδυ. Το θυμάμαι. Θυμάσαι και κάτι άλλο. Την καλύτερη κόντρα που λες, δεν έχω πάει κόντρα και δεν έχει σπάσει, είναι ο Χατζαράς. Το θυμάσαι την κόντρα. Που όλο με πλησίαζε και όλο το ξαφανιζόμουν. Αυτό ξέρεις σημαίνει, κύριε Τάσο. Αυτό σημαίνει η ροπή. Πρέπει να ξέρεις τι θες από μια κόντρα, να ξέρεις το αμάξι σου, φίλε. Αν έβλεπες την τουρμπίνα του Χατζαρά τότε και τη δικιά μου, θα γέλαγες. Ερχόντουσαν οι πονηροί και γελάγανε. Και τους έλεγα, το βλέπετε αυτό, αυτό θα σας γαμίσει. Και γελάγανε. Μετά που τους πήρα τα λεφτά, κλαίγανε. Ξέρεις, Τάσο, πόσα λεφτά έχει πάρει σύνολο από αυτούς εκεί. Ξέρεις πόσα έχει πάρει σύνολο. Έχω πάρει πολλά. Πόσα. Νομίζω 20.000. Πόσο. 20. Από αυτούς τρεις. Έχω πάρει και εξωτερικά. Έχω πάρει παραπάνω. Εντάξει, εγώ σου λέω από τις κόντρες μεταξύ σας. Έχει βάλει ο Βασινάς 10. Με τον πώς τον λένε, με τον άλλον πίπες. Ναι, άρα 5 και 5 ή 10. Πώς είχε γίνει, δεν θυμάμαι. Από αυτόν πήρα και από το Ζάγαρη χωρίς κόντρα που έχω στείλει τα λεφτά και δεν με πήγε κόντρα γιατί φοβήθηκε τη Λακούβα, λέει, είχε παιδιά, λέει.
Εγώ τι είχα, δεν είχα σκυλιά, τρία παιδιά είχα κι εγώ. Και του λέω, ωραία, φίλε, αφού έχει τη Λακούβα από εκεί, άσε να πάω εγώ στη Λακούβα και εσύ πήγαινε από εκεί. Εσύ είσαι μαλάκα, μου λέει, είσαι τρελό. Ε, τότε μην πα κοντρά μαζί μου, αφού είμαι τρελό. Τότε τι λαλαρίσω, θα με περάσει με το Σουμπαρού. Και ήταν τα πιο εύκολα λεφτά, τα πήρα χωρί κόντρα. Το έτσι, έτσι, έτσι. Δεν ήμουν εκεί, το έχω μάθει. Δεν ήμουν, το θυμάμαι. Ναι, όχι, κύριο. Και όλα τα παιδιά, δόξα τω Θεώ, κύριε, αμέσω μου τα κουμπάγανε. Αμέσω δεν είχα παράπονο. Ωραία, λοιπόν. Ωραία κόντρα ήταν με τον Μπασίνα, ήταν ωραία κόντρα. Ναι, ήταν ωραία ακόμα κόντρα 24ωρη. Ήταν γάμισε. Να ρογαλίζεσαι λίγο, κάτσε, κάτσε, περίμενε. Ναι, ναι. Άντε, καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Δύο κόντρε τα φιλιά μου. Κλείσε ο Τάσο. Τον ξύπνησα πριν. 6,5 ώρα θα σηκωθώ, παιδιά. Θέλετε να κάνουμε ένα live εκείνη την ώρα? Όχι, όχι. Μάγκες, λοιπόν, παιδιά, καλό βράδυ. Γεια σε όλους. Καλό βράδυ. Να είμαστε χαρούμενοι. Να είμαστε καλά πάντα. Πολλά ζόρια. Έχει πως παρακολουθήσατε. Ελπίζω να περάσατε ωραία. Είχαμε ωραίο σου σήμερα. Κλασικό, αναμενόμενο. Είχαμε και τα παιδιά τη Θεσσαλονίκη που μας θυμίσανε με την παρουσία τους. Πέρανε και αυτοί διάφορες εξηγήσεις σε όλα τα γεγονότα που έχουμε συζητήσει. Λοιπόν, καλό... Κωνσταντίνε, Κωνσταντίνε, πες μου. Στα παιδιά που γελάω και τους αρέσει το χαμόγελό μου, είμαι ναι. Σαν μωρό παιδί με τις κόντρες. Έτσι, 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 έτσι. Έτσι. Την ηλικία, τα 54... Έλα, θα πω μια ιστορία πολύ γρήγορα και κλείνουμε. Και 2012. Αποφώνησε ο Γιώργος. Έγινα και παππούς πριν ένα μήνα, σοβαρό από τον Γιώκα. Μπράβο ρε φίλε, να είσαι καλά, να σας ζήσεις. Να σας ζήσεις. Ευχαριστώ πολύ, να πες. Καλά. Λοιπόν, ιστορία. 2012, γυρίζουμε από Κρήτη αγώνα, καταραμένος βλάχος, σε τραπέζι. Άκου τώρα. Γρήγορο, δύο λεπτά. Ξεκινάνε να αρχίζουν τώρα να λένε ιστορίες από το 80 που τρέχανε. Να κοροϊδεύει αυτό το βλάχο, ο βλάχος να λέει τα δικά του, ξέρεις τα περίεργα. Μέσα από λόγο, ξεκινάνε να πούνε για κόντρα. Και του λέει ο Μίτσος, πώς το είπε, γιατί λεφτά τι θα βάλουμε για στοίχημα, και ο βλάχος είχε τα κλειδιά του Εύω και πετάει στο τραπέζι τα κλειδιά του Εύω. Θα πάμε λέει, να βάλουμε τα αυτοκίνητα. Και του λέει ο Μίτσος, μόλις γυρίσω θα πάμε. Και τελικά μπήκαμε στη μέση εκεί πέρα, μιλήσαμε λίγο και δεν τη βάλαμε την κόντρα. Πρόσεξε, αυτοί εδώ μεταξύ είναι φίλοι χιλιά χρόνια, έτσι, φίλοι, γνωστοί φίλοι. Και απλά για τη μαλακία. Για τη μαλακία εκείνη τη στιγμή. Γνωστή, όχι φίλη, γνωστή. Γνωστή, ναι, γνωστή. Και ήταν και πελάτης μου πάντα, του πέρα τα λεφτά από μικρή. Εντάξει. Έτσι, κόντρα σε ένα λεπτό. Εντάξει. Όλα καλά. Λοιπόν, καλό βράδυ, παιδιά. Καληνύχτα, παιδιά. Καληνύχτα, μόνο βαγ. Γεια. Μόνο εύω.